Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Χριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλησπέρα σας. Αθλητικό Μετροπόλη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας θα γίνει με τη γνωστή συνταγή τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Το σκουπίδι της ηχοληψίας και απανταχού των ηχοληπτών Ελλάδος, Αθανάσιο Καζαμπάκα, εκλεκτός στέλεχος της Θήρας 7, τη γυρία Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον πονόψυχο Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο. Γράφετε 955, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54340. Μετρόπολη 95,5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Εκλάπη το Toyota Corolla κόκκινο μοντέλο του 1990 με αριθμό κυκλοφορίας Ελένη, Ρινόκερος, Βόδι 6505 από την περιοχή και από την Οδό Δελφών την πρώτη του μηνός που διανύουμε, Οκτωβρίου δηλαδή. Ή Σύριος το πήρε η Αιγύπτος αυτό, 28 ετών αμάξι. Λέω για μία ακόμη φορά, το Toyota Corolla κόκκινο μοντέλο του 90 με αριθμό κυκλοφορίας Epsilon Rho Β 6505 από τη Δελφών. Εγώ λέω βλαμμένος πρέπει να το πήρε, γιατί πόσα τέτοια να κυκλοφορούνε. 26 ώρα αυτοκίνητα, 28. Πολλά. Όχι, το Toyota Corolla κόκκινο 28 ετών, πόσο έχει κυκλοφορήσει. Πάνω από 200. Ναι, τι για Θεσσαλονίκη μιλάω. Για Θεσσαλονίκη. Δεν το ξέρω. Δεν είμαι σε αυτοκίνητα, δεν έχω ειδικότητα, οπότε δεν μιλάω. Γιατί δεν έχει ειδικότητα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Σε αυτά έχει τρελά εσύ, ειδικά σε αντίκες. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Και στην παλαιότητα. Το αυτοκίνητο μ' αρέσει και παίρνω και ενημερώνουμε και για τα ξέρω, κτλ. Το ξέρω. Είμαι χομπίστας δηλαδή. Ναι. Το ξέρω, ξέρω. Έχει πολλά, έχει πολλά. Ξέρω τα αποθυμένα, ως δεν λέω. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Εγώ πιστεύω δεν υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν. 26 ετών αυτοκίνητα υπάρχουν. Όχι. Συγκεκριμένα το Toyota Corolla. Corolla θα βρεις πολλά. Ασκόνα δεν θα βρεις. Ας πούμε, Fiat 128 δεν θα βρεις. Ναι. Καντέτ δεν πρόκειται να βρεις. Τα Καντέτ 70. Nissan θα βρεις χιλιάδες. Αλμέρα, Πριμέρα. Αυτό δεν είχα ιδέα. Δηλαδή, το τα Nissan δεν χαλάνε. Τα Toyota δεν χαλάνε, θα σου πω. Γενικά, ό,τι είναι Ιαπωνέζικο. Ναι. Έχει βγει σκυλή. Αν είναι νοικοκύρης αυτός που έχει το Toyota. Είναι νοικοκύρης και αυτός που έχει τον Nissan. Τι σημαίνει νοικοκύρης? Το λάδι του, το ξύδι του, το σέρβις του κτλ. Δεν το τρέχει, δεν το πρώτες δευτέρες να το διαλύει. Να τρέχει. Να τρέχει πρώτες φανάρια, ιστορίες, κόλπα κτλ. Φρεναρίσματα απότομα σαν τους ταξιτζίδες. Βλέπουν το κόκκινο και ορμάνε. Θα ρίξει. Κακό είναι. Α, τι είναι ένα κακό. Όπως εσύ και εγώ είμαστε εδώ και έχουμε τη φθορά που υπάρχει από τη δουλειά. Ο άλλος όταν είναι 12 ώρες πάνω στο τιμόνι, κάποια στιγμή. Δεν είναι normal αυτό. Το να είναι 12 ώρες, ναι. Όχι, δεν είναι νορμάλ αυτό που κάνει. Ρε φίλε, συγγνώμη. Τι ρε φίλε, συγγνώμη. Σε εισαγωγικά μια απροσεξία του δικαιολογώ. Σε εισαγωγικά άλλο. Φρέας είναι απροσεξία. Και εγώ τη δικαιολογώ. Ναι. Άλλο σε λέω. 12 ώρες το τιμόνι. Έχεις, να πούμε, στα 100 μέτρα φανάρι κόκκινο. Ναι. Θα σταματήσεις ούτως ή άλλως. Ναι. Αντί να πατήσει φρένο, βάζει δευτέρο ταξιτζής, πατάει γκάζι και πατάει το φρένο. Τα ρίσκε είναι ο Νέλσον Πικέ. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Ούτε κάποιο ο οποίο παίρνει το. Έχει το αμάξι του και οδηγάει και πηγαίνει ο άλλος, ας πούμε, μπροστά με 40 με 45 και έχει κόκκινο. Ο άλλος κορδάρει στο κόκκινο πάνω. Ρε καράγκιόζι, αφού θα σταματήσει, που θα σταματήσει. Γιατί και συνήθως αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα δεν διατηρούν τα αυτοκίνητά τους ποτέ. Στατιστικό, σωστό. Στατιστικό σωστό. Στοιχείο. Σωστό. Να σου πω ότι με ενοχλεί τώρα, μια και πιάσαμε τα αυτοκίνητα, δεν είναι προγραμματισμένο για να μην νομίζει ο κόσμος. Τι υπάρχει πιο εκνευριστικό που το συναντάς στο δρόμο. Από άλλα αυτοκίνητα. Θα σου πω εγώ. Εγώ. Μόλις ανάψει πράσινο, ναι. Με το που πας να βάλεις την πρώτη, ντυν, σε κορνάρει όλος από πίσω. Ένα εκνευριστικό είναι αυτό. Ένα εκνευριστικό είναι αυτό. Το δεύτερο εκνευριστικό είναι. Θα, να είναι παρκαρισμένος ο άλλος. Το πρώτο δικό μου. Και να είναι παρκαρισμένος. Ναι, το πρώτο δικό. Ναι, ποιο είναι.
Το πρώτο που με εκνευρίζει είναι όταν περνάνε, συνήθως νέα παιδιά το κάνουν που έχουν τρέλα, περνάνε κάτι αυτοκίνητα και νομίζω ότι είσαι μέσα σε κλαμπ. Μπορεί να είσαι 50 μέτρα μακριά και είναι τέρμα. Δεν με ενοχλεί, έχει τη χάρη του, αλλά το να το κάνει μια στιγμή να κάνει πλάκα, να τον κοιτάξει μια κοπελίτσα. Να το κάνει ένα. Όταν πηγαίνει και προχωράει και ντούγκου, ντούγκου, μπάμπα. Σε πειράζει, ε? Τι ώρα γίνεται αυτό και σε πειράζει? Ό,τι ώρα και να γίνει. Για να γίνει 3 ώρα τα χαράματα να δούμε. Εκείνο είναι που σε πειράζει. Τώρα, αν ο άλλο θέλει να βάλει, να πούμε, το ηχείο στον τάτσον 120 ύψιλον του παππού του, ναι, ή στον τάτσον τσέρι του παππού του και θέλει να βάλει τζάντα και να κάνει τον κόμενο, α τον κάνει, αλλά όχι ει βάρο του ύπνου. Α τον κάνει, γιατί να με ενοχλήσει. Να το κάνει ένα λεπτό. Τι να έκανε τη λαζάντα του. Ρε κόκκινε, εφόσον δεν με ξυπνάει το βράδυ, δεν με ενοχλεί. Είναι κάγκουρας βέβαια. Η χορύπανση. Παοξής δεκαετίας του 80. Αλλά δεν με ενοχλεί. Εραστής δυτικών συνήθειών. Εραστής Κορδελιώτης, ξέρω εγώ, του Μπιώτης κτλ. Ναι, Σαγιονάρας, Παντόφλας κτλ. Τρομερά πράγματα. Λέγε ρε κόκκινε. Άλλο που σε ενοχλεί. Άλλο που με ενοχλεί τι είναι? Όταν περπατάω στον δρόμο με το αυτοκίνητο και βλέπω αργό πεζό. Περπατάει, ας πούμε. Οι οδηγοί. Ο αργός οδηγός. Οι οδηγοί του Σαββατοκύριακου. Ναι, μπράβο. Ξεχωρίζει από χιλιόμετρο. Τον βλέπεις πάει σιγά άλλο σιγά που με ενοχλεί. Αριστερά ναι. Και με το πάσο του ξεκινάει. Άλλο που με ενοχλεί. Τους λεωφοριατζίδες. Νομίζουν ότι είναι. Η ουρανή είναι δική μας. Ναι, ξέρεις τι βρωμόξυλο θέλουν. Απίστευτο. Ούτε φλάστε τίποτα. Τους... Θα ρίξει, είσαι υποχρεωμένος να του δώσει προτεραιότητα. Όχι, δεν σε λες για τους ταρίφες. Ποιοι οι ταρίφες, μια χαρά είναι. Πιστεύω ότι. Μια χαρά είναι. Σαν τους οδηγούς λεωφορείων δεν είναι. Μια χαρά είναι οι ταρίφες. Οι ταρίφες τουλάχιστον βάζουν τα λάνα του, τραβούν τη δεξιά ταχύτητα. Οδηγοί νεκροφόρων είναι. Μπαίνουν, βγαίνουν. Μην βάζεις τον ταξιτζή με το λεωφορείατζή. Ο λεωφορείατζής, ούτε τον πουλματζή. Και ο πουλματζής είναι ευγενικός και επαγγελματίας. Ναι, ο πουλματζής που είναι ο σύφης, ο φίλος μου στον. Πώς το λένε τον Αριανό, ρε, που τον κυνηγούσε. Όπου έβαζε τους σουπεράδες εκεί στο. Αχ, πώς το λένε. Το γραφείο ταξιδίων. Το ξεχνά, ένα μουσάτ. Ο Πασοξής αυτός, λοιπόν. Ήταν ο φίλος λοιπόν, ο Γιώργος εκεί. Ο Μανασίδης και τα λοιπά. Ναι. αυτοί είναι επαγγελματίες. Εντάξει, να ζήσει, γύρισε όλη την Ευρώπη. Οι Ταλικέριδες οι περισσότεροι έχει και κοπρίτες. Είναι επαγγελματίες. Οι χειρότεροι των μεγάλων οχημάτων οδηγοί είναι οι οδηγοί των λεωφορείων του ΑΣΤ. Θα ρίσκει, είναι υποχρεωμένοι. Λες τώρα για οδηγούς λεωφορείων. Ναι, ναι. Αφάνκατε. Αν ακούει τους χαιρετισμούς μου στο συμμαθητή μου τον Δημήτρη τον Τάτσικα. Α! Θεούλης. Ναι, Θεούλης. Ναι. Γυρνάει ναι. Όλο τον κόσμο με το λεωφορείο. Και το μεταξύ αυτή με τα λεωφορεία. Είναι πρώτο ξάδελφο του συναδέλφου του κύριου Τάτσικα. Όσοι πάνε σε εκδρομές με οπαδούς, μυρίζουν το χασίσι και αυτοί. Αυτό είναι ναι, άλλη. Παλιά, ναι, είπα και χτες. Ναι. Παλιά. Ναι. Άνοιγε το παράθυρο, εντάξει, ξέφευγε. Τώρα πώς θα τα ανοίξει το παράθυρο. Τώρα, αδερφέ, μιλάμε, βγαίνει μας τρομένος κανονικά. Λες και έχει πει. Γι' αυτό σου λέω. 8 οκτάφυλλα λαδωμένα. Μπορεί να κατέβασαν 24.500 οι Αριανοί και 21 οι Παοξίδες. Το χασίσι που κατέβασαν οι Παοξίδες ήταν. Δεν τα ξέρω. Άσε, σου λέω εγώ τώρα. Δεν τα ξέρω. Μύριζε. Μην πας. Άστα ρε τώρα. Γιατί με λένε ένας Παοξίδες, ρώτα τους ρε αυτό που λέει αυτά τα λυκισκού. Λέω τι θες, ό,τι θες, εδώ ανοιχτά είμαστε. Πόσοι πήγαν 24.500, ναι. Λέει, χασισάκι πιο πολύ, ποιο κατέβασε. Λέω αυτά δεν τα ξέρω. Άσε, λέει, σόλτα. Άστα τώρα. Έτσι με ρώτησε. Πρέπει να έχει και όρια. Εντάξει, αυτό ξεπερνάει τα όρια. Ναι. Λέει, κάντε μια κουβέντα για τους ποδηλάτες που έχουν πάθει αχρωματοψία και πράσινα κόκκινα τα βλέπουν όλα πράσινα μέχρι να φάνε καμιά σέντρα. Ναι. Φίλε μου, καλά, θα πω σ' ό,τι λέω στη γυναίκα μου. Σαν ποδηλάτης δεν ήμουν ποτέ. Τι να σου να. Πότε. Βέβαια, ποδηλάτη πρέπει να έχει και φυσική κατάσταση. Οδηγώ, τι ποδηλάτη. Ποδηλά, μπορεί να οδηγήσει. Τι να οδηγήσει ποδήλατο, λέγω εκεί. Θα μα πιάσει καμιά ανηφόρα. Με κοινό ο κόλο. Λοιπόν. Θα βγάλει να πούμε 800 βαθμού. Σαν οδηγό μηχανή, λοιπόν. Ναι, για πάνω από 20 χρόνια. Ναι. Σου λέω ότι... Βέσπα. Βέσπα. Βεσπασιανώσει σου. Λοιπόν. Ναι. Βεσπάκια. Ναι, βέβαια. Λοιπόν. Σου λέω το εξή. Οι οδηγοί. Κράνο, συγγνώμη. Κράνο στο μέγεθό σου. Όχι, δεν έβαζα. Όχι, στο μέγεθό σου έχει βρει κράνο. Έχει. Στο κεφάλι το δικό σου. Ναι, έτσι. Ειδική παραγγελία. Ειδική παραγγελία. Ειδική. Εντάξει, ρωτάω εγώ. Πώ εσύ είσαι, σε κάνα δύο μήτες. Σε κάνα δύο μήτες. Θα, ρωτάω, ναι. Θα σου πω το εξής. Το λέω στη γυναίκα μου συχνά και το λέω. Τη συμβουλεύει δηλαδή. Όχι, το μόνο πράγμα. Δε, είναι καλή οδηγό. Ναι. Το μόνο πράγμα. Φαντάζομαι θα είναι καλύτερη από σένα. Το θεωρώ δεδομένο. Ναι. Όπω θέλει. Δεν θέλω να πω κακία, αλλά είσαι. Εγώ είμαι νευρικό. Τι νευρικό είσαι. Απ' όλα. Είναι ο πνευματόδη, είσαι ό,τι θες. Το δεν ισχύει. Άσε με τώρα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν τα τελευταία χρόνια τι κάνεις. Ινόπνευμα και τιμόνι δεν πάνε μαζί. Ναι, άσε, μην τα άστα. Άστα να πει κανένας άλλος. Ναι. Τι τη λες, τη γυναίκα, τι τη συμβουλεύεις δηλαδή. Κράτα απόσταση από ένα μηχανάκι. Ναι. Δεν πάνε ανοιγμά, λέει αυτός ο κούριερ. Χώνεται για να προλάβει. Ναι.
3 ευρώ την ώρα, βρε. Τι καλό άνθρωπο, τι αλτρουιστή είσαι, μα, ρε. Ναι. Πόσο θα σε καθυστερήσει ένα μηχανάκι. Μηχανάκι. Πόσο να σε καθυστερήσει. Γιατί να σε δύσκολο. Ναι. Με, πόσο να το πατήσει μέσα στην πόλη. Ναι. 40, 50, 60, 70. Πόσο να το πατήσει. Δηλαδή, πόσο αργά να πάει. Έτσι, ρε κόκκινε, εγώ πόσα τζαμί κάνει εκπομπή για αυτοκίνητα. Όχι, ρε φίλε. Λέω κάτι το οποίο είναι. Λέω το τη μηχανή πρέπει να τη σέβεσαι. Θέλει τα μάτια 14 για ένα πράγμα. Γιατί, αν εγώ κουτουλήσω με το Ραπτόπουλο, ναι, τα αυτοκίνητα, ναι, 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 θα χτυπήσουν τα σίδερα. Πάλι για τον εαυτό σου σκέφτεσαι. Θα κουτουλήσει. Γιατί, κατηγόρησε. Γιατί, άμα σκοτώσει κι άνα με το μηχανάκι, θα σε τρέχουν. Αυτό φοβάσαι. Όχι, σε νοιάζει δηλαδή ο άνθρωπος με το μηχανάκι να πάθει τίποτα. Τον κόλο σου κοιτά. 30 χρόνια δεν φάγαμε κανένα, θα φάμε στα 31. Λέω, η σκέψη σου είναι πάλι τον κόλο σου. Όχι, να ρε, φίλε. Αυτό δεν λέω. Έχω φάει κανένα. Δεν φάει. Λέω ότι θα φά κανένα. Ούτε έχω χτυπήσει κάποιον. Προσέχει το μηχανάκι. Γιατί άμα το χτυπήσεις θα έχεις επιπτώσεις. Ενώ άμα τρακάρεις με κάνα κοτσαδόρο δεν θα έχεις επιπτώσεις. Δηλαδή τον εαυτό σου σκέφτεσαι πάλι. Με κοτσαδόρους δηλαδή... εσύ στοχεύεις καλά. Και ειδικά μόλις φτιάξεις το αυτοκίνητο. Μη με κολατρίζεις. Δηλαδή να καρφωθείς σε κοτσαδόρο θέλει. Και είναι απίστευτο. Να καρφωθεί κοτσαδόρος σε σένα είναι λογικό. Δεν βλέπει, ρε παιδί μου. Δεν υπολόγισε καλά τον Μπέρντ. Εσύ να καρφωθεί τον Κωνσταντόρο θέλει προσπάθεια. Γιατί θέλει προσπάθεια, εγώ. Για να άμα πατήσει άλλο φρένο και δεν προλάβει να πούμε, δεν καρφώνεσαι. Γιατί, να βλέπει. Τι να βλέπει. Είναι απρόβλητο. Έχει τα ανακλαστικά. Εσύ μόνο σου είπε ότι εγώ έφταιγα. Τι εγώ. Μόνο σου μου είπε ότι λάθο δικό μου ήταν. Εφού εγώ έφταιγα. Προ τη μήνυ σου, λε την αλήθεια. Τι να το πω. Επειδή έχει Κωνσταντόρο. Όχι. Το έπεσα πάνω του τελείω. Όχι. Ρε. Λοιπόν. Την ώρα που. Γι' αυτό το κινητό τι είναι. Πώς εγώ την πάτησα πριν 3 χρόνια στον Κωνσταντόρο. Γιατί κρατούσε το κινητό. Όχι, είχα το κινητό που συνήθως το έχω κλειστό γιατί έχει ραδιενέργεια και καρκίνο. Όταν... Καλά, καλά. Ναι, άκου τώρα εμένα. Δεν βγήκε κανένας να το πει, το λέω εγώ. Λοιπόν. Μας τσεκάζουν. Έχει ραδιενέργεια και το φορητό σου και η τηλεόρασή σου και το. Άκουνε. Έχουν εκπομπές. Έχουν εκπομπές. Έχουν εκπομπές. Για τις οποίες. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και να είμαστε σίγουροι, ναι, το κατά πόσο επηρεάζουν και προκαλούν. Ποιο το λέει εσένα ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Αυτοί που κάνουν τους επιστήμονες δεν ξέρουν. Απλά είναι κότες. Λες τα παίρνουν και δεν μιλάνε. Ναι, είναι κότες λέω. Μάλιστα. Έτσι λέω. Οι επιστήμονες είναι κότες στο κομμάτι του κινητού. Ναι. Γιατί παίζονται τεράστια ποσά. Λέει. Λέω, είναι κοτάρες. Και όταν βγαίνουν οι καθηγητές πανεπιστημίου, δεν ξέρουμε ακόμη να μην βγαίνετε. Υπάρχουν μετρητές εκπομπών ενέργειας πάντως. Παίρνει τηλέφωνο ο Νίκος Εφοριακός εκείνη την ώρα για να μου πει ένα απόφθεγμα για το. Δεν τρέπεσαι λίγο. Τι τρέπεσαι. Δηλαδή κατηγορείς τον Νίκο τον Εφοριακό. Εμένα κατηγορώ. Α. Που κοιτάω στην ταχύτητα ποιος είναι Νίκος Εφοριακός, την ώρα που πέφτει το βλέμμα μου στο τηλέφωνο, πατάει ο άλλος φρένο. Και πατάω καθυστερημένα φρένο. Είναι και τα φρένα του Κόρδοπα για κλώτσες. Το παρουσιάζει, εσύ λες σκεφτεί αυτό σε πήρε τηλέφωνο. Αυτό θέλει. Αυτή για τον Νίκο. Συνέχισε. Ναι, και καλό παλικάρι, δεν είναι τίποτα. Πολύ ωραία. Τι λέει ο μαδάρα σου. Α, την ομάδα μου, για τα αυτοκίνητα μιλάω. Θα μιλήσουμε. Ναι. Θα μιλήσουμε για τον. Έχει εξώδικα, εξώσεις. Εξώσεις δεν μπορεί να του κάνουν, ναι. Ένα. Θα σου πω εγώ τι. Ένα. Μόνο ο Ρέμος μπορεί να του κάνει. Ένα. Πάντα μπράβο. Ένα, μην αγχώνει. Ναι. Μην αγχώνει. Μόνο ο Ρέμος μπορεί να του κάνει. Μόνο μπορεί να κάνει είναι να αγχώνει. Είμαι αγχωμένο από το πρωί. Γιατί, έγινε κάτι. Τρέχω τρεχάματα, όχι. Για υγεία να μην είναι και όλα τα άλλα. Για τα άλλα τι είναι, δηλαδή δεν είναι θέματα τα άλλα, δηλαδή. Μόνο η υγεία είναι. Γίνονται τα άλλα. Όχι, γίνονται. Πράγματα που γίνονται μην. Και άμα έχει καλό γιατρό, πάλι γίνονται και τα υπόλοιπα. Και πράγματα που δεν γίνονται, πάλι να μην. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Μ' αρέσει που. Είτε γίνονται είτε δεν γίνονται. Το μιλίχιο ύφος. Λοιπόν, ναι, δεν είναι μιλίχιο. Ναι. Απλά είμαι cool. Προσπαθώ να είμαι cool. Ναι. Μόνο βγήκε ένα ακροατή και σε κάνει κριτική. Τότε αλλάζει. Δεν πειράζει κριτική. Ναι. Καθόλου κριτική. Δεν. Οι βλάκε με. Ναι. Λοιπόν. Το Α και το Ω θέλει προσοχή σου λέω στα μηχανάκια, στα ποδήλατα και άστο να κάνει και παρανομία. Δεν σε πειράζει. Μπράβο, εσύ τέσσερις τροχούς, ναι. Δεν κινείται. Μπράβο, Γρηγόρη. Έπρεπε να γίνει χωρί. Και τους πεζούς. Ναι. Εγώ σου λέω είχα πάθει. Τους πεζούς γιατί τους προσέχεις. Σου πω γιατί. Γιατί. Γιατί αν πατήσει κανένα, θα έχει επιπτώσει. Στου πεζού δίνω πάντα προτεραιότητα. Μπράβο, Γρηγόρη. Δεν το παίζω Ευρωπαίο. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπορεί να μαρτσούμπα. Δεν έχει μούλτρα Ευρωπαίο. Να μπαίνω σε αντίθετα ρεύματα. Ναι. Να ανεβαίνω πεζοδρόμια. Ναι, το στον πεζό, αδερφέ, δεν κάνω πλάκα. Όχι. Σταματάω στον να περάσω. Στον ανάπηρο που πα και παρκάρει εκεί μπροστά στι διαβάσει των αναπήρων. Ποτέ. Τίποτε. Ποτέ. Μόνο εγώ σε έχω δει στη βλάστη πόσε φορέ που έχει κλείσει το δρόμο. Είστε καλά σου. Για χαρά. Δηλαδή το δώσε μου το νερό και φεύγω. Τι δώσε μου το νερό. Για 10 δευτερόλεπτα. Είναι δηλαδή ότι. 10 δευτερόλεπτα. Πόσο. Έχω δει μισά ώρα σου εκεί. Δεν υπάρχει αυτό. Που πίνετε τα τσίπορα, γυαλίζει το μάτι σα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό που λες. Το να σταματήσω γιατί δεν έχει πουθενά αλλού. Ναι. 10 δευτερόλεπτα. Κλείνει τη γωνία και δεν μπορεί να στρίψει τα μάτια. Δώσ' μου την πίτα και φεύγω. Ναι. Έχει γίνει. Ναι. Αν αυτό θεωρείται παρανομία, εμπάρχει. Όχι, δεν. Τι, όχι. 10 δευτερόλεπτα δεν υπάρχει. Παρακάτω, λέγει.
Λέγε. Εσύ δεν έχει σταματήσει για 5 δευτερόλεπτα και 10 δευτερόλεπτα. Εγώ έχω κλείσει και διαβάσει αναπήρων. Τι έχω κλείσει. Και εγώ του έχω πει ότι έχω κλείσει και αισθανόμουν και βλάκα. Αισθανόμουν βλάκα. Ναι. Μια χαρά αισθανόμουν. Γιατί ήρθε και μου λέει εσύ. Ναι. Περιμένω από όση ώρα. Ναι, και από τότε μόνο έτσι. Μπράβο Γρηγόρη. Στη βλάστη. Μπράβο Γρηγόρη. Ναι. Τα κόκκινα Γρηγόρη που είσαι σαν τάβρο και τα βλέπει και τα περνά. Τα κόκκινα. Ναι, τα κόκκινα. Τι τα κόκκινα. Δευτέρα. Με ερεθίζει. Σε ερεθίζει το κόκκινο. Με ερεθίζει το κόκκινο. Μπράβο Γρηγόρη. Όταν βλέπω νιώθω την ανάγκη να ορμήξω ρε παιδί πέρα. Μπράβο Γρηγόρη. Και ορμάω. Είσαι τρελό. Τι κόκκινο. Το κόκκινο είναι μισό θάνατο. Απεράσμο κόκκινο. Δεν σε πιάσανε 600 ευρώ και σε πήραν το δίπλωμα για 6 μήνες. Για κόκκινο, δεν σε περάσανε. Τι κόκκινο ήταν. Κόκκινο φανάρι ήταν. Τι ήταν τι κόκκινο. Κόκκινο φανάρι, τι κάνα μπουρδέλο ήταν. Ήταν 1500 ευρώ και όχι 600. Ωραία. Δεν πέρασε με κόκκινο. Εσύ πες ότι πέρασε με κόκκινο, γιατί άλλο το, η παραβίαση ερυθρού που με το δόθηκε δεξιά. Ναι. Και τι ώρα έγινε. Υποποία συνθήκα. Δεν με νοιάζει η ώρα, ρε. Υποποία συνθήκα έγινε. Η συνθήκα ήταν ότι ήσουν τύφλα στο Μεθύσι. 9 η ώρα το πρωί. Ναι, γιατί ήταν πρωτοχρονιά. Πρωτοχρονιά. Τι είχε πει το προηγούμενο βράδυ. Ο δρόμο ήταν άδειο. Δεν με νοιάζει. Όχι, θα τα λες όλα. Πέρασες με κόκκινο. Θα τα, βεβαίως. Τι με νοιάζει τον ανθρώπο σας. Εγώ δεν είμαι. Ναι. Και ενόπνευμα έχει καταναλώσει και με κόκκινο πέρασε. Μπράβο τα γόρι μου. Απλά ήταν βλάξ ο αστυνομικός. Γιατί, τι έπρεπε να κάνει. Γιατί την έπρεπε. Γεια σου κύριε κόκκινο, γιατί... δώσε με ένα αυτόγραφο. Όχι. Τι ωραία που τα λέτε γιατί στο ραδιόφωνο. Γιατί την είδε καουμπόι. Καλά σε έκανε. Και απαιτούσε ένα καρκινοπαθή να τον κάνει έλεγχο. Ποιο ήταν καρκινοπαθή. Ο συνεπιβάτη. Ο συνεπιβάτη θα μα θάψει, θα μα φιλήσει τα κούτελα που θα είναι παγωμένα και θα ζήσει άλλα 20 χρόνια. Τέτοιο καρκινοπαθή ήταν. Τέτοιο καρκινοπαθή ήταν. Ο συνεπιβάτη. Γιατί αυτό ο καραγκιόζη που κάνει τον καουμπόι δεν εμφανιζόταν ποτέ όταν πήγαινα στο τμήμα. Ποιο. Φοβόταν μην το δει. Γιατί έχει παίζουν σε όχι τέτοιο άντρα που είσαι. Είναι τόσο άντρα. Ναι, φοβήθηκε. Τόσο καλό γιατί. Σε έπιασε με αλκοόλ και να περνά με κόκκινο και σε φοβήθηκε και από πάνω. Γιατί. Ναι. Γιατί είσαι ο κόκκινο. Μεγάλο δημοσιογράφο. Και τόλμησε και σε έγραψε. Δεν έχω. Ποιο είμαι εγώ, Γρηγόρη. Πού πάτε κύριε. Στο Ιπποκράτιο. Όχι, που έπαιγε στο Αχέπα. Κύριε μου, δεξιά στρίψατε. Το Αχέπα είναι αριστερά. Είσαι βλάκα. Τα στοιχεία σου. Εγώ είμαι ο Γρηγόρη. Πού στραπώ εδώ πέρα. Πιάσατε ένα μικρόφωνο και νομίσατε γίνατε ησικιώμη. Άντε να καθίσετε. Με τι γίναμε ησικιώμη. Τι ησικιώμη με, τι, με τον υπουργό με, είσαι με, ή. Με τον τι, υπουργό. Με, τι. Με τον υπουργό είσαι ησικιώμη. Σε ποιον έχω πει εγώ ότι ξέρει με αυτό, για πες μου. Τι, όταν σε πιάνουν οι αστυνομικοί λες Γρηγόρη Κόκκινο. Πότε με πιάνουν. Είμαι δημοσιογράφο. Συνήθω ότι. Πρέπει να είμαι εγώ αστυνόμο να πω ότι είσαι δημοσιογράφο. Περάστε του τι χειροπέδε που είναι υπό την επίρρεια. Συνήθω άλλων πιάνουν. Ναι. Και άλλων τηλεφωνούν. Εντάξει. Πώ γίνεται τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Η δική μας πες στον Παοξή κατέβαιναν με καθρέφτες. Βλάχο. Κωστή, ξέρεις γιατί ο διπλανός δεν οδηγάει ποδήλατο. Γιατί δεν βγήκε ακόμα ποδήλατο με ρόδες τρακτέρ. Καλό. Πες και για τις γριές, σε εισαγωγικά Ηρακλήδης, κόκκινε που λόγω ηλικίας δεν βλέπουν μπροστά τους και κυκλοφορούμε στην πόλη με τους προβολείς ομίκλης αναμένους, λέει ο πλουργός. Έξυπνο. Ναι. Πάντως ναι. Για το ρέμο, για τον Ηρακλή που θέλει να βγάλει. Άστο το ρεπορτάζ το ξέρω. Αυτό να άσει να κάνει ένα μαγαζί και μάλλον τα Τούρκ. Δεν μας νοιάζει. Μόνο ο Ρέμος μπορεί να βγάλει την ΠΑΕ Ηρακλής. Λες. Ναι. Μόνο το Ρέμο. Ο Ρέμος έχει κάνει συμβόλαιο με τον Ερασιτέχνη για κάπου δεκαριά, για μια δεκαριά χρόνια. Ισχύει ακόμα το συμβόλαιο. Η ΠΑΕ Ηρακλής του Ρέμου ανήκει στο Γυμναστικό Σύλλογο και αυτά που κάνετε εσείς είναι βλαχομαγκές και δεν μπορείτε να βγάλετε ούτε τον Καγιούλη, ούτε τον Μπέκα, ούτε τον Παπαθανασάκη από εκεί μέσα. Γιατί είστε βλαχομαγκές. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζεις. Δεν στη λέει το καταστατικό. Δεν το γνωρίζω. Λες σε ποια ΠΑΕ ανήκει ο Ερασιτέχνης, γιατί αυτός ο Ερασιτέχνης δεν ανήκει εκεί. Δεν το γνωρίζω. Και πάτε βγάλετε. Εγώ λέω δεν μπορείτε να τους βγάλετε. Δεν βγαίνουν. Μόνο με τραμπούκο. Αν κάνετε τραμπούκο, μόνο τότε. Νομικός, άκου εμένα. Νομικός δεν μπορείτε. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ το ρεπορτάζ κοιτάζω. Με νοιάζει εμένα η κατάσταση. Ρεπορτάζ, με νοιάζει εμένα. Εγώ λέω το ρεπορτάζ. Ας την κάνατε καλύτερη. Τι με νοιάζει. Λοιπόν, βγήκε ο Καγιούλης, απάντησε. Άκουσε τι. Τι είπε ο Καγιούλης. Ό,τι τι. Είπε ότι. Ό,τι τι. Να μιλήσουμε να τα βρούμε. Με ποιον να τα βρει. Με τους οπαδούς. Ποιους οπαδούς. Εδώ από τα Εξάρχεια θα φέρουν κόσμο, έμαθα. Και είπε... θα γίνει. Μπέκα, δεν σε βλέπω καλά. Από τα Εξάρχεια έρχονται οι άλλοι. Άστα, δε, τα ξέρω τα γράμματα. Γιατί υπάρχει ανάγκη να έρθουν από τα Εξάρχεια. Κοίταξε, όταν με πουλάς μαγιά με φουσκωτούς και τέτοια κτλ. Και θα βρω και εγώ τους δικούς μου και θα σε κάνω αντίπεινα. Γιατί δεν έχει Θεσσαλονίκη πρέπει να ψάξει να βρει εισαγόμενους. Ρε, καταλαβαίνεις τα ελληνικά. Εσύ κατάλαβες. Εγώ εσύ κατάλαβες. Γιατί το ρεπορτάζ. Το ρουφιάνου κάνεις ή το χαζό. Θα πέσει το ξύλο της αρκούδας. Αυτό σου λέω μόνο. Πολύ πιθανό. Πολύ. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Και κάτι άλλο που. Όταν προκαλείς. Και κάτι άλλο που γέλασα σήμερα. Ο Μπούζος σήμερα αποδεικνύει. Ότι κάνει δημοσιογραφία και δεν παίζει ούτε Μπάοκ που κοροϊδεύουμε Μπάοκ κτλ. Κάνει δημοσιογραφία φοβερή. Γιατί κάνει δημοσιογραφία φοβερή ο Μπούζος. Πες.
Γιατί βγαίνει ο Μητρόπουλος και λέει μια παράταξη πήγε και έδωσε 420 χιλιάρικα. Ο Μπούζος δεν εξετάζει ποια παράταξη είναι και καλά κάνει και τον βγάζει. Δηλαδή σου λέει μπορεί να είναι από εμάς, μπορεί να είναι από το Βρούτο. Δεν ξέρουμε από πού είναι. Δηλαδή δεν το θάβει το θέμα για αυτούς που λένε. Καταλάβατε γέλο και συγκυριακά, και συγκυριακά γράφει το ίδιο πράγμα με εμάς. Ποιος λέει? Και συγκυριακά γράφει το ίδιο πράγμα με εμάς. Βεβαίως. Ότι πρέπει να παρέμει ο εισαγγελέας. Ναι. Και αλλά δεν ξέρω, ο Μπούζος από ποια παράταξη είναι τα 420. Μπορεί δηλαδή να βρεθεί και εκτεθειμένος. Κατάλαβες. Να γνωρίζεις και κάτι άλλο. Ναι, για πες, για πες. Για να τελειώσουμε το ρεπορτάζ. Μπράβο. Και μην φύγεις γιατί άργησες. Τι άργησε? Άργησες, κάτι μου χρωστάς. Σε χρωστάω τι? Κάτι χρωστάς. Και σένα, λεφτά. Ναι. Τρία ευρώ. Λοιπόν, το σημαντικό και η καλή εξέλιξη, μάλιστα, την οποία όμως θα εξηγήσω μετά γιατί δεν είναι τόσο άντε, καλή, το, είναι ότι η εισαγγελέας, ναι, κάλεσε τον Βίκτορα Μητρόπουλο. Ποια εισαγγελέας όμως? Περισσότερα σε λίγο. Ποια, η Βιργινή από την Αθήνα? Σε λίγο. Από Αθηναία? Σε λίγο. Μπράβο, τα ξέρουμε τα ξέρουμε. In the daytime, girl, I want to be with you all of the time. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, χρηματοκιβώτια, κλειδαριές ασφαλείας, οτιδήποτε μπορεί να παρουσιαστεί πρόβλημα και μπορεί να το λύσει ο δικός μας κλειδαράς. Θα το λύσει αφού μπορεί. Ακριβώς. Μπορεί να το κάνει άμεσα, γρήγορα και κυρίως πάρα πολύ οικονομικά με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Ο Στέργιος ο Πετκανίτσας, ο οποίος έχει την έδρα του Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Αργωνία, εκεί όπου μπορείτε να πάτε αν έχετε κλειδιά Immobilizer που έχουν παρουσιάσει πρόβλημα και να δώσει άμεση, γρήγορη και οικονομική λύση στο πρόβλημά σας. Τελείωσε το δικό σου πρόβλημα το Immobilizer, το κλειδί. Ναι, είχε πάρει νερά και το φύσηξε να πούμε και το τακτοποίησε. Τσακάλια, το φιλικό του ΠΑΟΚ το Σάββατο, ποιος το μεταδίδει? Δεν το γνωρίζω. 3:30 δεν μπορώ να απαντάω σε. Μισό λεπτό. Τι φιλικό έχει ο ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν? Με την Παρτιζάν. Και τι φιλικό είναι αυτό? Αυτό είναι πάρτι γενεθλίων. Τι φιλικό? Αδερφοποιημένα σωματεία. Τι αδερφοποιημένα σωματεία? Πάει τώρα ο ΠΑΟΚ με την ΚΑΠΑ 20 τώρα, σαν χλαμάρες τώρα. Με όχι να πάει, ρε φιλάκι. Πάνε εκεί για τα γενέθλια τώρα. Τι φιλικό? Δεν σαν τη Δράμα που πήγαν εκεί και ξεφτυλιστήκαν. Καλησπέρα, παιδιά, από την παγωμένη Γερμανία. Είστε η καλύτερη παρέα εδώ που έχω. Συνεχίστε, δίδυμο. Θα σου πω αυτό που έλεγα και σε κάτι φοιτητές από την Πάτρα. Αν χαλάσει το δίδυμο, θα γίνει τρίδυμο. Μην ανησυχείς. Δουλεύω σε κούριερ, συχαμένος Έλληνας οδηγός. Ένα, αλάρμι φλάσκ, δεν ξέρουν τι σημαίνει. Δεύτερον, όταν πάει να κοκκινήσει το φανάρι, όλοι νομίζουν ότι έχουν Φεράρι και πιάνουν τα 120 με Nissan Sunny. Τρίτο, διπλοπαρκαρίσματα σε κολοστενά που αν χωράει, που δεν χωράει ούτε 20 κιλά άνθρωπος. Τέταρτον, ναι, αργός οδηγός ψάχνοντας να παρκάρει. Πέμπτον, ναι, ναι, ο λακαμάς με κολλάει από πίσω και θέλω να τον κάψω ζωντανό. Αυτά από έναν κούριερ. Λοιπόν, ρα πες για τους αργούς οδηγούς, λες για αργούς οδηγούς. Για έλα Μερβούνι να δεις. Για βγείτε κάποιος από Αυστραλία να μας πει. Καλησπέρα, κόκκινη γερά, Πιθοδωρής από Ασπρόμονη, Στοκχόλμη, Σουηδίας. Ναι. Φόρτσα Παοκάρα ήταν πεντακάθαρο γκολ στο μάτς, με τη Βέρεια επίτηδες το κάνουν για να πάρει ο Γάβρος το πρωτάθλημα. Πάλι πρωτάθλημα, αλλά φέτος είναι δικό μας. Ποιανού? Του φίλου, του Παοξή. Έτσι νομίζει. Από το κρύο, χάζεψε. Χάζεψε από το κρύο. Καλησπέρα, Δερβίσια. Καλησπέρα και εσένα, Φίλιππε Τσιβελεκίδη. Ναι. Τσιβελεκίδη. Ναι, 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 άστε, πάλι παρά. Κόκκινη, βάλτε τον εξωγείο να ακούς 200 φορές τα νούμερα που ανέφερε ο Μολυβάς στο σταθμό σας. Αν επιμένει ότι τα φάγαμε μαζί, στείλτε στο Γιατζόγλου. Θεούλης. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτοί που τα φάγαν δηλαδή πολίτες δεν είναι? Είναι ευνοούμενοι πολίτες. Είναι πολίτες. Έχει διαφορά. Μισό λεπτό. Είναι πολίτες. Αδερφούλη μου, καλέ, έχει διαφορά. Άσε ρε τώρα, άκου να δεις. Κατηγορείτε εδώ το ραδιόφωνο περίπου ότι έγινε μια ατασταλία. Τι ατασταλία? Λέμε ρε παιδί μου ότι κάποιος πήρε λεφτά. Ναι. Αυτόματα σημαίνει ότι όλοι πήραν λεφτά? Όχι, άλλοι δεν μπορούσαν να πάρουν. Ρε φίλε, άλλο λέμε. Άλλο και αυτό έλεγα. Άλλο είναι το νόημα. Ποιο είναι το νόημα? Τα πήρε ένας. Πήρε 10 εκατομμύρια ευρώ, 1 εκατομμύριο ευρώ. Ζηλεύουν γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν αυτοί. Ρε άρω, και το καλεί ο εισαγγελέας και φωνάζει ο κόσμος και πάει στο δικαστήριο και ναι, τους βρίζει όλους. Και λέει σου πάρε φίλε. Δεν τα πήραν όλοι. Αυτός τα πήρε. Ναι. Αυτόν βρίστε. Ναι. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Είτε γιατί δεν μπορούν, είτε γιατί δεν θέλουν να το δεν κάνουν. Δεν μπορούν. Είτε γιατί δεν θέλουν. Δεν μπορούν. Υπάρχει πάντα η εξαίρεση στον κανόνα. Δεν νομίζω. Δεν ξεχνά ένα γερά κωδικό να κατεβαίνει και να μυρίζει τα λάστιχα του πούλμα. Νομίζω ότι άναψαν ενώ στις πίσω θέσεις του το ντουμάνι σύννεφο στροφές. Λάχανα παλιός δρόμος. Πασραϊκός. Απίστευτο. Πάει να μυρίζει γιατί νόμιζε ότι μυρίζει τα λάστιχα. Εντάξει, το κασίσι στις εκδρομές των οργανωμένων είναι μπόλικο.
Μυρωδά το θυμία μας. Αλλά... Λοιπόν, εκλάπη το Toyota Corolla, μια και μιλάμε για αυτοκίνητα. Μοντέλο του 90 με αριθμό κυκλοφορίας. Κυκλοφορίας. Μούφι. Ελένη, Ροδάκινο, Βασιλικός 6505 από τη Δελφόν την πρώτη του αυτού μηνός. Εψιλον, ρο, β, 6505. Ο Ευρών προφανώς θα μυφθήσει. Τι να μυφθήσετε, τα μάξι αυτό κοστίζει 300 ευρώ. Τι να τον να κάνει. Δώσε 30 ευρώ. Τι να τον αναμύψει. Τον χαλάει. Τι να τον αναδείξει. Τι... Μια ταβέρνα είναι 30 ευρώ. 26 ετών αμάξι το κλέψατε. Αντί να χαρεί αυτό που το έδωσε στο ραδιόφωνο να πούμε. Εντάξει. Λοιπόν. Μπορεί λες... να έχει συναισθηματική μόνο αξία. Με ενημερώνει ένα φίλο. Μόνο συναισθηματική αξία ότι... μπορεί να έχει. Ότι τι. Ότι δεν είναι έτσι που τα λες για τον αριστέχνη. Ναι. Ποιος είναι αυτός ο φίλος, όνομα έχει. Δε. Τι δεν. Off the record θα σου πω ό,τι θέλεις. Εγώ ξέρω από άλλο φίλο. Κανένας ερασιτέχνης δεν ανήκει σε ΠΑΕ. Πες τον Κώστα, μπερδεύτηκε. Κανένας. Ερασιτέχνης δεν ανήκει σε ΠΑΕ. Ο ερασιτέχνης Ηρακλής είχε κάνει με την ΠΑΕ Ηρακλής την κανονική του Ρέμου μια συμφωνία για να παραχωρείται το δωμάτιο αυτό και τα λοιπά στην ΠΑΕ Ηρακλής. Από εκεί και πέρα. Χώθηκαν οι άλλοι, εντάξει. Και τώρα δεν υπάρχει συνημμένο που να λέει ότι αυτοί μπορούν να τους βγάλουν έξω. Το κατάλαβες. Ο Ρέμος έχει κάνει για την ΠΑΕ Ηρακλής ένα χαρτί που λέει για κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι τον αριθμό των ετών, είναι καλυμμένος η ΠΑΕ Ηρακλής να μένει σε εκείνα τα γραφεία. Το καταλαβαίνεις αυτό, ναι ή όχι. Με στέλνει μήνυμα φίλος, ναι. Λέει έχω μπροστά μου Corolla, ναι. Με πινακίδα ΕΡΟΒ 9205. Ναι. Αυτό που ψάχνουμε είναι 65. Απίστευτο τώρα. Ακούει από το αυτοκίνητο και μου λέει: ακούω το νούμερο και λέει: άκου να δεις το. Για δύο νούμερα. Παραλίγο. Κοντά είμαστε. Θα το βρούμε. Πού θα πάει. Πάρτε λίγο λοιπόν, που μπει πιο δυνατά, ρε κόκκινε. Σου λέω ότι δεν το γνωρίζω αν μπορεί ή δεν μπορεί. Ειλικρινά. Δεν μπορεί. Όπως δεν είναι τραυματίος ο Μπαρτολίνη, δεν μπορεί ο ερασιτέχνης Ηρακλής να βγάλει αυτή την ΠΑΕ εποντίον Ηρακλής από τα γραφεία. Το καταλαβαίνεις. Μόνο είδε... δια της βίας. Ωραία. Δεν πώς, μπορεί. Πώς είδες τη δήλωση Καγιούλη. Τι είπε ο Καγιούλης. Τι είπε ο Καγιούλης. Είπε ελάτε. Ναι. Ποιος είπε ελάτε. Ποιος είπε ελάτε. Δεν μου άρεσε η ανακοίνωση αυτονόμης. Και τους καλώ. Ναι. Να έρχονται μετά από κάθε παιχνίδι. Ναι. Να κάνουμε μαζί την καθάριση των εισιτήριων. Ναι. Και να βλέπουν πού ακριβώς τα χρήματα πηγαίνουν. Καλά, δεν κατάλαβε ο Καγιούλης ότι επειδή ορμήξανε οι αρκούδες στους οργανωμένους του Ηρακλή ότι θα τρώνε το ξύλο της Αλεπούς από εδώ και πέρα. Τι να πει ο Καγιούλης τώρα. Πάει το έργο, χάλασε. Εγώ σου λέω στον Καγιούλη. Δεν σου είπα ότι έγινε κάτι τελείωσε καλό. Τελείωσε το έργο. Πόλεμο έχει. Πάει ο Ηρακλής. Το είπαμε. Τελείωσε. Μην ασχολείσαι. Με ασχολήσουμε άλλα πράγματα. Αν δεν ασχοληθεί με την εμπόλεμη ζώνη, με τα είπαμε, με τώρα, τι θα ασχοληθεί. Σε είπα από εξάρχεια έρχονται. Θα γίνει τη Μουρλή. Αυτοί εδώ που τολμήσαν και κάνουν αυτή την ιστορία θα έχουν αντίπεινα. Μαγκέ και τέτοια δεν έχει. Πώς θα γίνει δηλαδή. Έτσι λένε τα ρεπορτάζ τα δικά μου. Άλλο θέμα. Για τον Άρη τη καρδιά μα. Τι φανέλε είδε. Έλα, ρε κόκκινε. Θέματα είναι αυτά τώρα. Όχι, τι φανέλε είδε. Τι είδανε. Σου αρέσουνε. Κάποιοι ενοχλήθηκαν με το ροζ. Γιατί. Κάποιοι ενοχλήθηκαν. Με το ροζ. Τι θα πει ροζ. Έχει και μια ροζ φανέλα. Και λοιπόν θα τη βάλουν στην τούμπα. Γιατί. Γιατί άμα πάνε στην τούμπα θα φάνε το ντόρτι. Να έχουν και λόγο. Να έχουν και κανένα λόγο. Να τα παίξουμε γόβες, όχι με παππούς. Να βάλω και τις γόβες και τα λοιπά. Και τα... Σαν αυτές που έβαλες εσύ. Όταν πλήρωσε άλλους τα 11.800. Δεν τα πλήρωσε άλλους. Τα πλήρωσε. Δεν τα δάνεισε. Κά έκανε. Πάντως πληρώθηκαν. Ναι, τα πλήρωσε στο αυτό. Τα δάνεισε. Τις γόβες έπρεπε να τις βάλεις. Έστω και δανεικές. Να μην τις αγοράσεις. Πάνε στα θέματα τώρα. Εσύ και άσε. Λοιπόν. Να σε κοντράρω σε κάτι λίγο έτσι. Σκέφτομαι και λέω. Μπράβο. Κάτσε τώρα, είναι ευκαιρία να βγάλω από το φαλάκρα. Για κοντράρετε. Μία είδηση. Ναι. Όχι, θα σε κοντράρω. Δεν σε κοντράρω. Ναι, περιμένω. Ποδοσφαιρικά. Και επειδή είναι το σωστό timing. Μπράβο, άντε, πες το. Πού πονάει ο ΠΑΟΚ πολύ. Πού πονάει ο ΠΑΟΚ πολύ. Στο 9 και στο 10. Και στο 3. Πιο πολύ στο 10. Πιο πολύ. Στο 10. Ναι. Δυνατότητα να αγοράσει τώρα ποδοσφαίρι δεν υπάρχει. Γιατί. Δεν μπορεί, ούτε ελεύθερο δεν μπορεί να πάρει. Πότε τώρα. Τώρα που μιλάμε. Μάλιστα. 6 του Οκτώβρη. Ναι, ναι. Σε ρωτάω. Σε φωνάζει ο Ιβάν και σου λέει: έλα εδώ, ρε Ραπτόπουλα. Ναι, ναι. Αυτοί είναι οι 27 ποδοσφαιριστές που έχω. Ναι. Έχει καμιά ιδέα. Τι ιδέα. Τι μπορεί να γίνει στην ομάδα. Τι θέλω να ερεθίσω το θηλυκό σου μυαλό. Τι μπορώ να κάνω. Συνεχίζω με το ίδιο σύστημα. Αλλάζω σύστημα. Μπορώ να βρω κάποιον ο οποίος να γίνει κατά συνθήκη επιτελικό χαφ. Δεν έχει, όχι. Δεν υπάρχει. Όχι. Είσαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Για σκέψου λίγο ξανά. Τώρα αυτά που σε είπανε για το Μιστακίδη ξεχάστε τα. Φαντάζομαι τι θα με ρωτήσεις.
Έχω τέσσερις λύσεις. Για πες μου. Τέσσερις λύσεις για την εντεκάδα. Ναι. Για πες μου τη μία. Φίλε, πες μου εσύ με το μυαλό σου. Όχι, δεν έχω λύση. Δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει λύση. Μπορεί να παίξω Μιστακίδης δεκάρι. Όχι, δεν γιατί. Μπορεί. Δεν μπορεί να παίξω Μιστακίδης δεκάρι. Γιατί δεν μπορεί να παίξει ο Μιστακίδης δεκάρι για να πάρει πάγο το πρωτάθλημα. Μιστακίδης μπορεί να παίξει δεκάρι. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Ένα-ένα. Ναι. Μπορεί να παίξει δεκάρι. Οχτάρι είναι ο Μιστακίδης. Όχι. Είναι προτιμότερο να παίζει οχτάρι ή εξτρέμ. Οχτάρι. Που σε 4-3-3. Δεν παίζει συνήθως. Όχι. Δεν έχει παίξει ποτέ οχτάρι. Μάλιστα. Δεκάρι δεν υπάρχει. Άρα ήδη αυτόματα μου έδωσε μία λύση. Τι λύση. Δεν μπορεί να παίξει ο Μιστακίδης εκεί πέρα. Να τον κλείσουν να τον κάνουν. Εντάξει. Οχτάρι μπορεί να παίξει. Η θέση η δική μου για τον ΠΑΟΚ, στο είπα πριν 2-3 μέρες. Τώρα μην με λες για το. Είναι να παίξει ο Τζίμιροτ. Ο Τζίμιροτ είναι εξάρι. Είναι εξάρι. Να παίξει. Έχει και σουτ μακρινό, αλλά δεν πατάει περιοχή. Τι σουτ μακρινό. Έχει. Πού το είδες, ρε. Έχει κάνει. Πού το είδες, έχει κάνει. Ρε. Και καλούς, θα του βγει κάποια. Πού ρε, θα του βγει. Εδώ κάτσε, δεν είχε και άρχισε να εκτελεί και φάουλ. Ναι. Το δούλεψε, το προσπάθησε. Σε παρακαλώ, να είμαστε δίκαιοι. Βλέπω ότι το έχει, συνέχισε. Λοιπόν, μπορεί να εκτεθώ. Άκου εδώ τι θα κάνω. Έχω πολλά να σου προτείνω. Εγώ αέρα θα σου προτείνω. Θα βάλει το Τζιόλι μπροστά από τα χαφ. Ο Τζιόλι αφού είναι στον πάγο. Είναι καλύτερο από τον Καμία. Το ξεπαγώνει. Είναι καλύτερο από τον Καμία. Το ξεπαγώνει δηλαδή. Άντε πάλι. Είναι καλύτερο από τον Καμία. Ξεπαγώνει ο Καμία. Μπαίνει μπροστά από τα στόπερ. Δυστυχώς για τον Μπάοκ απέτυχε στις μεταγραφές. Θα πρέπει να παίξει ο Τζιόλι. Ήταν η δεύτερη που θα παίξει ο Τζίμιροτ εσωτερικό μέσο προ τα αριστερά. Ο Μιστακίδη προ τα δεξιά. Φόρ θα παίξει ο Κλάους, αριστερά θα παίξει ο Ροντρίγκες, ο Βαρέλα είναι καλύτερος από τον Κρέσπο, ο Μάτος δεξιά, ο Τζαβέλας αριστερά και ο Λέοβατς αριστερό μπακ. Δεν έχεις άλλο. Ο Λίγος θεματοφύλακας και έχεις έναν ακόμα. Θα βάλεις λοιπόν center four, μεταξύ center four και extreme, τύπης δηλαδή σε μία θέση, σε πιο free κουλτούρα τον Περέιρα. Ο Περέιρα, για να χωρέσει. Ναι, τι. Για να χωρέσει τον Περέιρα στον ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει οκτάριο Μιστακίδης. Για να μπορεί να χώνεται ο Περέιρα. Να ερεθεί στο μυαλό σου. Εγώ για μπάλα σε μιλάω. Για μπάλα σε μιλάω. Άστα τώρα. Θα παίξει λοιπόν ο Μιστακίδης μπροστά. Σαν εσωτερικό. Μιστακίδης οχτάρι. Σαν εσωτερικό μέσο. Θα παίξει ο Μάτος δεξιμπάκ και θα παίξει τύπης έξω δεξιά ο Περέιρα. Ο οποίος όταν παίζεται η μπάλα θα συγκλίνει προς τον Κλάους. Γιατί να συγκλίνει προς τον Κλάους. Γιατί ο Περέιρα στον Ασβέστη δεν μπορεί να παίξει, δεν είναι αυτός που λέμε θα πάρει το ένας μέναν. Είναι να φύγει, να πάρει στον κενό χώρο πάσα, να σουτάρει ή να την πάρει μέσα από την περιοχή, να σουτάρει ή να κάνει κεφαλιά και να κάνει τον γκολ. Ο Μιστακίδης και θα μαρκάρει και έχει και διασκελισμό να βγει από πίσω και όχι σαν δεκάρι, από πιο πολλά μέτρα πίσω, 10 μέτρα πιο πίσω, γιατί έρχεται αθόρυβα. Και όταν έρχεται από πίσω ο Μιστακίδης παίζει πολύ καλύτερα. Και σαν εξτρέμ και σαν δεκάρι αν παίξει. Να το πεις αυτόν που σου είπε την ιδέα. Δεν μου είπε κανείς την ιδέα. Εσύ αποκλείεται το σκέφτηκες αυτό. Κάποιος το σφύριξε. Σταματάει η συζήτηση. Ναι. Άντε τώρα, μην με κολλάς τώρα. Σου λέω αναλυτικά πράγματα. Σου λέω. Ναι. Η άλλη λύση ποια είναι. Εκεί είσαι βλάκας. Δεν να συζητήσω κάτι. Με χρεώνεις. Τι να σε χρεώσω. Θα ψάξω από 27 παίκτες να βρω δεκάρι εγώ σε αυτό τον ΠΑΟΚ. Ρε φίλε. Πού να τον βρω, ρε. Ο ένα είναι. Θα στο πω, ρε. Ναι, για πες μου. Με στέλνει να σε κρατήσει. Θα στο στείλω άλλο. Όχι, δεν μπορώ να έρθω, λέει, στην εκπομπή τώρα από το που λέω. Μίλαμε τον ίδιο. Μα λέει, δε, Facebook. Πάρ τον τηλέφωνο, ρε. Τι θέλει. Ήθελα να έρθει σε μια βραδινή σου εκπομπή. Α έρθει. Μόνο είναι. Δεν θα το κάνω εγώ 20 εκπομπές. Θα του βρω δουλειά με 300-400 ευρώ. Θα πάρει δουλειά στο ραδιόφωνο αλλού. Το στείλω στο ράδιο Οδύσσια. Πού θέλει. Λοιπόν, λέει. Δεν ξέρω τι είναι το παλικάρι. Ναι, και τι είναι. Και μου λέει, τι θα κάνουμε το δεκάρι. Και συγκυριακά. Κατάλαβα ότι στον πάλο. Ναι. Όχι, μου λέει τι θα κάνουμε το δεκάρι. Δεν κάναμε άλλη κουβέντα. Ναι, μπράβο. Δεν κάναμε. Και ξύνα το όλη μέρα και λέγατε για το δεκάρι. Δεν μιλήσαμε. Ναι, ναι. Και συγκυριακά. Μάλιστα. Έγραφα και έκανα την προετοιμασία για τη στήλη μα. Ναι. Για να γράψουμε για τα παιχνίδια. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Και βλέπω τώρα έχει να παίξει πάω Κυρακλής. Και λέω, ναι. Ποιο θα μπορούσε από αυτού εδώ να παίξει δεκάρι. Κοίτα, και εγώ να παίξω δεκάρι 4-0 είναι το μάτς πάω Κυρακλής. Εντάξει. Ρεσικά είναι όνειρα. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν κάνω δημόσιες σχέσεις. Το Πέλκα να παίξει 4 γκολ θα φας. Όποιο και λοιπόν, να παίξει. Λέγε. Χαμένος είσαι. Δεν αναφέρω τον Πέλκα ναι. Γιατί τον κρίνεις πάρα πολύ αυστηρά όπως πάντα και τον έχεις βγάλει. Εγώ τον έβγαλα αυτόν τον Πέλκα. Μπορεί... Δύο χρόνια του δόθηκαν ευκαιρίες και δεν τις τράβηξε. Εγώ φταίω. Οι άλλες δύο λύσεις που έχω. Για πες μου τη λύση. Είναι μία ο Περέιρα. Ναι. Τι να παίξει. Δεν είναι δεκάρι. Φόρη είναι. Λέω ότι μπορεί να παίξει. Δεν είναι, όχι. Δεν μπορεί να τη φέρει. Και με την τελευταία θα σε κουφάνω. Δεν μπορεί να την κουφάνω. Με την τελευταία θα σε κουφάνω. Για πες ρε κόκκινε. Ο Κίτσιου.
Τι να παίξει ο Κίτσιου. Ο Κίτσιου. Και ξέρει με τι αφορμή το λέω. Για πες μου, λέει κόκκινο. Μίλησε με τον παπά του. Με το θείο του. Με το θείο του μίλησε. Ναι. Και στο αποθείο του. Ναι, πού το κατάλαβε. Τι έξυπνο. 100%. Εγώ από αυτού είμαι. Που κάνουν δημόσιε σχέσει. Ναι. Μπρέζε ένα ποδοσφαιριστή που έχω κάνει δημόσιε σχέσει. Ποιον. Βρε ένα ποδοσφαιριστή. Το Βέλιο. Ο Απόθολο. Μαθήμα Απόθολο. Απόθολο. Είσαι βλαμμένο στον Παριστάνη. Παρακάτω, λέγε. Πάνε κάνει κανέναν έρανο. Εντάξει. Λοιπόν, σοβαρά σου μιλά. Ναι. Και λέω, ο Φαλακρός φώναζε πάντα, αυτός είναι πολύ τσαπατσούλης στην άμυνα. Ναι. Επιθετικά δεν είναι κακός. Ναι. Τώρα, άμα σε ακούν στον Καραϊσκάκη, στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ναι, ή στα ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ναι, και ακούνε από Θεσσαλονικιώτικο ραδιόφωνο να ψάχνουν αυτοί εδώ οι άμπαλοι Θεσσαλονικοί. Κουβέντα κάνουμε. Ναι, άκου τώρα, ναι, γιατί ακούν και στην Αθήνα. Ότι ψάχνουν να βρουν δεκάρι και βγήκε ένας δημοσιογράφος, Παύλο Οπαδός του Ηρακλή. Και λέει να παίξει ο Κίτσιου δεκάρι. Τώρα με έβγαλε τα μπέλα. Ναι, όχι τα μπέλα, δεν έβγαλε. Τιμή μου. Ρε κόκκινε, παρά τα τιμή. Η διαφορά μα ποια είναι. Παρά τα τιμή. Η διαφορά μα ποια είναι. Παρά τα τιμή. Ότι εγώ έχω και το θάρρο και το θράσο να πω και τι ομάδα είμαι. Και, τι και να μιλάω ανοιχτά. Είμαι ακομμάτιστο. Με συγχωρεί. Ναι. Είμαι ακομμάτιστο. Μπράβο, Γρηγόρη μου. Εντάξει. Μπράβο, Γρηγόρη. Λοιπόν, δεν ανήκω. Αριστερό ακομμάτιστο. Εκτιμώ πολιτικού ανθρώπου. Μπράβο, Γρηγόρη μου. Όπου σε συμφέρει, ναι. Όχι από που με συμφέρει. Ναι, 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 ναι. Από όποιον βλέπω ότι αγαπάει. Παράτα το μη. Λίγο περισσότερο την Ελλάδα. Να πάει στο διάλογο. Λίγο περισσότερο την Ελλάδα από τον εαυτό. Θα γελάνε τώρα με το για να γελάσουν. Γιατί για την Περέιρα, γιατί να γελάσουν. Άστο. Ο Περέιρα είναι δεύτερο. Με τον Μιστακίδη που σε είπα, γιατί να γελάσουν. Δεν είναι, δεν είναι το ίδιο. Θα γελάσουν. Άστο να πάει στο διάλογο. Πέντε σε είπα. Μύρε, όχι Γρηγόρη. Ένα και δύο. Πέντε. Μύρε Γρηγόρη, άστο ρε. Και κόλλησε το τέλο. Μήπω δεν συμπαθεί κανέναν. Τι να συμπαθεί. Γιατί πρέπει να με πάρει κάποιο τίποτα. Μύρε να πάει στο διάλογο. Πάνε στα λαθρά. Πρώτο το παιδί με ξέρει, με έχει δει. Άστο να πάει στο διάλογο. Δεν θέλω να μιλήσω. Ρε. Τελείωσε. Τι με έχουν κάνει. Κάνε δίκολο του πενιντάρικου. Εντάξει, εντάξει. Παρακάτω, έχουμε άλλα θέματα. Αυτή είναι η ανάλυση σου. Ναι, αυτή είναι η ανάλυση. Δηλαδή δεν μπορεί εκ των έσω. Όχι, δεν μπορεί. Ο Τζάλ Μακάμπο αρχίζει και δεν μ' αρέσει. Μπράβο. Τώρα τον πήρε χαμπάρι. Εγώ στο είπα μετά τον Άγιαξ. Μπράβο, Γρηγόρη. Ο Ροντρίγκες είναι, ναι, εξαιρετικός. Ναι. Μετά τσαμπαζούλη, ναι, κατά τελειώματά του. Λοιπόν, κάθε ένας έχει κάποιες αρετές. Λοιπόν, την ανάλυση για την άμυνα την έχεις κάνει εσύ. Η αιμονία εκεί με τον Κάμπος να παίζει δεξί στόπερ, δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Ο Κάμπος παίζει στόπερ. Με τον Κρέσπο. Στόπερ παίζει. Τώρα τον έβαλε και μπακ. Άστο ρε Γρηγόρη, πάνε στα κουτσοπολίτια. Δεν είναι. Ναι, είναι, άντε, μη με κάνεις. Και έχω δύσκολη μέρα, δύσκολο πρωινό είχα. Τρεξίματα και τέτοια. Να βάλουμε μουσικούλα να... Παράτα με τώρα, έβαλε τον Κίτσιου δεκάρι τώρα. Άσε με σε παρακαλώ. Εγώ ιδέες ρίχνω. Μην τις ρίχνεις ρε. Μπορεί να μην κάτσουν. Μην να πάρει ο διάολος, μην τις ρίχνεις. Άστο να πάει στο διάολο. Πάρε, διάβασε τα μηνύματα. Πες την ιστορία με τον Παοξή πανηγύρισε την Τότεναμ. Εσύ τι ιστορία έχεις με τον Παοξή πανηγύρισε την Τότεναμ. Ήρθε να με βρει να με κάνει μανούρα μια φορά στο. Άντε, ρε, σαν ναι, ναι, ναι. Άρε, ποιο δεν σε βρήκε σαν. Και τον πιστεύει, ρε φίλε. Μήπως είναι καμιά ιστορία σαν αυτή με τα κουμπιά που σα λέει. Και σαν χαϊβάνι, εσύ στέλνει και μηνύματα και την πιστεύει. Τα κουμπιά. Ναι, τα κουμπιά. Τα κουμπιά την ιστορία την είπε ότι ήσουν μια μέρα πιωμένο και την είπε στο Μάνο, το φίλο σου. Εγώ ήμουν πιωμένο. Που είναι χεσμένο στο Τάλιρο, έχει μπάτλερ. Αλλά δεν έχει να πληρώσει. Ναι. Εγώ την είπα. Ναι. Εσύ την άκουσα από μένα. Όχι, από το Μάνο την άκουσα. Την άκουσα από το Μάνο. Ναι, από το Μάνο. Και ρωτάω τώρα. Οποιονδήποτε και αν την άκουσες. Ναι. Και αυτό αυτόματα κάνει την ιστορία δική μου. Κοίταξε, αν είναι να διαλέξω το Μάνο ή εσένα στην αλήθεια, διαλέγω το Μάνο. Okay, ναι. Διάλεξω. Στην αλήθεια πάνω. Ναι. Πες πάλι τη δική σου ιστορία γιατί είσαι γνωστός παπατζής. Άστο να πάει στο διάλο. Μη. Όχι, πες την ιστορία που έγινε. Αναλύσαμε την Ηρακλά. Όχι, με την Τότεναμ. Τι έγινε με αυτό με την Τότεναμ. Τίποτα, ήρθε να σε, μαθαίνω, ένα... Ήρθε σε ένα μαγαζί να μανουριάσει γιατί λέμε κορόιδευε. Έλεγε ότι είμαι άσχημο. Ποιο σου κορόιδευε. Ένα ο Λουλουδάς αυτό εδώ που έλεγε. Ποιος... Ένα παλικάρι εκεί που φώναζε και τον είχαν κάνει. Παθιασμένο. Και γελούσαμε και με τη μάπα του και τα λοιπά. Γελούσες. Γελούσαμε ρε παιδί μου, λέγαμε τι μούρι είναι αυτή, τι μύθος είναι αυτός, τι τρομερός είναι αυτός και ναι, τα λοιπά. Και παρεξηγήθηκε να πούμε και θα κάνει μανούρα. Με του, σένα. Με μέρα, τι, με σένα. Παρεξηγήθηκε κάνεις ποτέ και με σένα. Με πλάκωσε στο ξύλο. Πώς θα με πλάκωνα. Καταρχήν δεν ήρθε μόνος, ήρθε με άλλους δύο. Τον έκανες κολοτούμπα. Όχι, το λέω άμα μαλώσουμε να πάμε δυο μας. Τι τσακωθήσουμε να με τρεις. Mm. Φέρω κι εγώ τον Γιάννη τον Κάπα και τον άλλο που. Και εσύ φέρε πέντε. Ναι, και εσύ φέρε άλλου δέκα. Τι, έτσι θα το πάμε τώρα. Mm. Και εντάξει, δεν έγινε τίποτα, τα είπαμε και τελείωσε. Ούτε. Τότε φιληθήκατε. Δεν πλακωθήκαμε. Δεν φιληθήκαμε, αλλά δεν πλακωθήκαμε. Δεν φιληθήκατε. Όχι, αλλά δεν πλακωθήκαμε. Δεν πλακωθήκαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Το απέτρεψε το θερμό επεισόδιο. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Άμα τα πλακωθούμε, πηγαίναμε οι δυο μας και πλακωνόμαστε. Εδώ 200 παοξίδες. Τους έψεις και τους έφερες σπίτι μου. Τον ένα δεν θα έψεις. Τον λουλουδά δεν θα. Ρέσει. Από κοντά ήταν πιο όμορφο όμω. Πολύ καλό. Ιστιά που είναι. Είχε και ένα μες στο αίμα σου. Κούκλος ήταν. Μες στο αίμα. Απλά δεν το πήρε. Δε άτονε. Σε λίγο θα πει. Εγώ αν είχα αδερφή θα του την έδινα.
Τι κολοτούπα είναι. Δεν υπάρχει, ρε. Πάντως, την ανάλυση παράτα την. Γιατί μπορεί να σε πάρει ο θείος του Κίτσου για να τον κάνει τον Κίτσου ότι είναι ο Ρονάλντο. Θα σε πείσει εσένα γιατί είσαι άμπαλος και θα μου το φερμάρεις αυτό. Άστο, μη. Μπορεί να σε πάρει ο θείος του Μουστακίδη που σου το είπα. Και ο θείος του Ιησού Χριστού να με πάρει. Άκου κόκκινε. Και ο θείος του Ιησού Χριστού να με πάρει. Άμα δεν αξίζει. Δεν με ταμπελιάζει. Δεν με ταμπελιάζει. Δεν παρά με πάρει κιό. Δεν με ταμπελιάζει. Εγώ έκανα μια ερώτηση. Έκανα μια σκέψη και μια ερώτηση. Το οποίο δεν είναι καμία σχέση. Κόλλησε με ένα όνομα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ειλικρινά. Ποιο κόλλησε. Εσύ. Ποιο όνομα. Για το Μιστακίδη δεν ενοχλήθηκε. Για το Διόλι δεν ενοχλήθηκε. Όταν πριν 5 μήνες σας έλεγα για το Μιστακίδη, ξύπνησαν τώρα οι παοξίδες και λένε για το Μιστακίδη. Ο Μιστακίδης. Πρώτος τους ανέφερα ποιος ήταν. Μιστακίδης, λοιπόν, ο Μιστακίδης λοιπόν. Άντε, για να βρείτε χώρο να τον βάλετε στον ΠΑΟΚ, μπορεί να παίξει μόνο σαν οχτάρι, γιατί ο άνθρωπος αυτός θέλει χώρο από πίσω για να φύγει και όχι να είναι ξεκλειστές άμυνες κτλ. Γι' αυτό δεν μπορεί να παίξει δεκάρι. Σαν οχτάρι, γιατί έχει διασκελισμό, έχει καλά πατήματα, μπορεί να βγει και από πίσω να σουτάρει, έχει καλά ποδάρια, θέλει ενδυνάμωση και μπορεί και από πίσω να έρθει με το κεφάλι κτλ. Είναι καλός παίκτης. Εντάξει, τώρα όταν ο Μιστακίδης είναι καλύτερος από τον Σακόφ, είναι ένα αυτοκτονείο, πώς το λένε αυτός που έκανε τις μεταγραφές. Ο Σακόφ είναι αποτυχημένος. Ναι. Άκουδο τώρα. Όταν ο Μιστακίδης είναι καλύτερος από τον Σακόφ και όταν ο Πέλκας δεν είναι χειρότερος του Μπίζεσβαρ στον αγωνιστικό χώρο, να ψάξετε να βρείτε να πούμε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Άντε μπράβο. Θες να πάρεις την ΕΠΟ, θες να πάρεις τον ΠΕΠΟ, πρωτάθλημα με αυτούς δεν παίρνεις. Άντε μπράβο. Άντε, τελείωνε. Μεγάλη ανάλυση και πολύ αυτό δεν θέλει. Και πολύ κουσκούσι. Φτάνει, δύο κουβέντες είναι. Δεν χρειάζεται να κάνεις ανάλυση τώρα. Θα κάνεις ανάλυση. Εδώ ανάλυση αίματος κάνεις, σε παίρνει λίγο, σε ένα τέταρτο θα βγάζει. Εσύ τώρα το κάνεις ολόκληρο σύριαλ εδώ πέρα. Άιντε. Ήταν παράλογη ερώτηση. Τι ερώτηση τώρα, μας έβαλε στον Κίτσου δεκάρι τώρα. Το Μιστακίδη σου βάλε. Άσε με ρε κόκκινε εγώ τώρα. Εγώ ψάχνω να βρω. Ρε, θα μας ακούσει στην Αθήνα και ναι. Θα γελάνε μαζί μας. Θα γελάνε. Δεν γελάνε με αυτά που λες, εσύ γελάνε με αυτά που λέω εγώ. Okay, θα πάρουν πρωτάθλημα με το Μιστακίδη δεκάρι. Και βέβαια, θα διασκέδαζε το. Okay. Και με τον Κίτσου θα το κάνουν δεκάρι. Ακούνε κάτω στο Πασαλιμάνι και έχουν πιαστεί τα ίντερά τους από τα γέλια. Άντε. Πες τι πίνεις και κάνεις τόσο ωραίες αναλύσεις. Εγώ κάνω κολλές αναλύσεις γιατί βλέπω μπάλα 30 χρόνια και είμαι παθιασμένος. Πίνω και καλό Εβιτάλια. Έχω ένα άμπαλο σαν και σένα τον οποίο πρέπει να τον ανεχτώ. Γιατί μου λέει τον Κίτσου δεκάρι στον ΠΑΟ. Τώρα εδώ μέσα τώρα, έχει 4 ρεπόρτερ του ΠΑΟ. Ξέρεις τι λένε. Πώς τον ανέχεσαι, ρε. Μα πώς τον. 23-12-200-500. Α, σε πήρε ο θείος του Κίτσου σίγουρα. Ξέρω, δεν υπάρχει περίπτωση. 23-12-200-500. Για να κάνεις εσύ τον Κίτσου δεκάρι. Φαντάζομαι τι παραμύθις έχουν πει. Είσαι και φελός. Το Τζιόλι που τον έκανα. Τι το Τζιόλι που τον έκανε. Τον έκανα δεκάρι, είμαι λάθος. Δεκάρι το Τζιόλι. Ναι. Πάλι θα γελάνε από κάτω. Α, γελάνε, ρε φίλε. Τι δεκάρι ο Τζιόλι. Σε ρωτάω. Άστα, ρε, σου το... λέω, μπορεί να είμαι λάθος. Α την μπάλα κάτω, ρε. Καλά. Μην ασχολείσαι με τέτοια θέματα, ρε. Πάρε στα σαγονάκια σου. Το Τζιόλι δεκάρι. Είναι από του καλύτερου προπονητέ. Μύρε κόκκινε, ρε. Μύρε επιμένει, ρε. Μη με τρελαίνει, ρε. Ο Άγγελος είναι από του καλύτερου προπονητέ που έχουν περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Μάλιστα, από του καλύτερου Έλληνε προπονητέ. Με 4 θερματοφύλακε έπαιξε μια μέρα δεκάδα. Πάμε διάλειμμα. Ρε τον άνθρωπο, με 4 θερματοφύλακε. Τι άμπαλο είναι αυτό. 4 θερματοφύλακε σε δεκάδα κατέβασε. Εγώ είμαι άμπαλο. Έκανε το Τζιόλι. Άιντε, Χαϊβάνι. Έκανε το Τζιόλι δεκάρι και τον Κίτσουρε. Γελάει ο κόκκι. Εντάξει. 4 θερματοφύλακε κατέβασε. Πάμε σε διάλειμμα. Είναι λίγο υποχόντριος, ε. Δηλαδή τώρα άμα έρθει ο μάνατζερ του Κίτσου και σου πει, δεν ξέρω ποιος δεν είναι, και σου πει ρε φίλε να μοιραστούμε τα λεφτά της μεταγραφής. Θα πει στο ράδιο ότι μπορεί να παίξει δεκάριο Κίτσου. Ναι. Θα το σκεφτώσω να το πει. Πρέπει να είσαι πολύ φελός. Για να μπει στην Ελλάδα. Εγώ, πολύ φελός. Εγώ λέω αυτό που σκέφτομαι. Μη το λες. Και το λέω φωναχτά. Και εγώ ξέρει πόσα σκέφτομαι. Ξέρει πόσα σκέφτομαι και δεν τα λέω γιατί θα με πάρουν με τις πέτρες. Και ας είναι λάθος. Εσύ έβγαλες ότι ο Όλσεν δεν ήταν καλός στον τερματοφύλακα. Και εκτέθηκες. Ποιος εκτέθηκε. Εσύ. Από πού εκτέθηκε. Γιατί παίζει Εθνική Σουηδία και στην Κοπενχάγη πάει εξαιρετικά. Εθνική κόσμου να παίξει. Για μένα δεν είναι τερματοφύλακα. Εσύ λέω ότι θες. Ο Κίτσου έπαιξε ως οκτάρι, λέει πρώτη φορά στον ΠΑΟΚ σε μάτς Κυπέλλου. Δεν είναι ιδανική λύση, αλλά έχει λογική. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει λογική. Εγώ έκανα σκέψη για πέντε ποδοσφαιριστές. Εσύ κόκκινη είχε 4 φορέ. Άντερε κόκκινο βόδι που θα με πει σε μένα Χαϊβάνι. Άμπαλ. Κόκκινο βόδι, άμπαλ. Εσύ δεν προσβάλλεσαι.
Όχι, επειδή τον είπε Χαϊβάνη. Αυτό δεν κατάλαβε. Λέει Κωστή, πε την ιστορία του. Χαϊβάνη είπα τον Κωστή. Αυτό νόμιζε ότι τον είπε αυτόν. Γιατί δεν ακούνε κιόλα. Λοιπόν, το 2310 για 390 δικά σα. Ψάχνουμε για του πιο ενοχλητικού οδηγού. Τι είναι αυτό που σα πάει περισσότερο στην οδήγηση. Λέτε ό,τι θέλετε. Με αυτό ξεκινήσαμε. Από εκεί πέρα έχουμε Ηρακλή. Έχουμε Άρη, ροζ φανέλε. Έχουμε ΠΑΟΚ. Ψάχνουμε για επιθετικό. Έχω κι άλλο. Και μην ξεχνάτε ότι. Η εκπομπή είναι προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Μπράβο. Οι οποίοι σας βοηθάνε να βρείτε ανταλλακτικό από ένα καθρέφτη αυτοκινήτου μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Επίσης και στην κόντρα οργανωμένων διοίκησης Ηρακλή, εσείς που είστε απλοί φίλαθλοι του Ηρακλή και όχι οργανωμένοι ή από την φιλοδιοικητική, να μας πείτε με ποιους είστε. Δηλαδή, αν παίξουν ξύλο οι οργανωμένοι με τους γορίλες της διοίκησης, ποιοι θέλετε να νικήσουν, οι οργανωμένοι ή οι γορίλες της διοίκησης. Καλό, έτσι. Ωραίο. Η ομάδα σου έχει. Και θέλω να κερδίσουμε. Διχασμό, ναι. Εσύ με ποιους είσαι. Λοιπόν, Γρηγόρη, δεν σχολίασε καθόλου το δημοψήφισμα που θέλουν να κάνουν για το διαχωρισμό εκκλησίας κράτους. Έκανε επίσης τελικά ο Τσίπρας. Ποιος τα έκανε επίσης. Τι σημαίνει διαχωρισμός εκκλησίας κράτους. Πρακτικός. Διάβασε το και μετά. Όχι, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον Ηρακλή και σε ένα βιβλίο. Ότι το βιβλίο έχει και τίτλο, λέει ο Βαγγέλης Φταγιάννη, ο οποίος νομίζω ότι έχει χιούμορ. Ναι, έχει χιούμορ. Τι σημαίνει διαχωρισμός εκκλησίας κράτους, το ξέρεις να το πεις στον κόσμο. Εσύ ξέρεις. Ξέρω. Πες το. Να χωρίσουν τα τσανάκια τους οικονομικά. Να μην πληρώνει το παπαδαριό ως... Δεν πληρώνει. Ποιος δεν πληρώνει. Εφορία. Άλλο λέω. Να μην πληρώνει τους παπάδες εγώ ρε. Γιατί τους πληρώνει το κράτος, ξέρεις. Αυτό σημαίνει διαχωρισμό εκκλησία. Για ποιο λόγο του πληρώνει, ξέρεις. Κάποια ιστορία έγινε με κάτι χωράφια. Εκεί χαρίσαν κάτι αυτά. Κάποιο για χίλια χρόνια. Δάνειο από την εκκλησία. Ναι, και, ναι. Το κράτος. Εξοφλήθηκε. Δεν μπορούσε να το πληρώσει. Ναι. Λοιπόν, και βάλανε του ιερείς στο ενίο. Για πόσα χρόνια. Μα δεν κατάλαβα. Και 100 χρόνια να του έχουν. Όχι, για πόσα χρόνια. Και 100 χρόνια να του έχουν. Υπάρχει... Έχουν υπολογιστεί τα ποσά, δεν βγαίνουν. Μισό λεπτό. Υπάρχει χρονική διάρκεια σε αυτό. Σου απάντησα. Ναι. Και 100 χρόνια, αυτό ξεκίνησε μετά το 70. Ναι. Λοιπόν, και 100 χρόνια να τους έχουνε, ναι, δεν ξοφλείται εκείνο το δάνειο. Μάλιστα. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Πάμε στον κόσμο. Μάλιστα. Καλημέρα. Δύο μήνανε με τον μπαμπλά σου. Οι άλλοι πέσανε. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Εσύ είχες φοβερά θέματα. Παρακαλώ. Μπαμπλά σου. Μπαμπλά λέγεται. Μπαμπλά. Άμπαλε. Ο Κρίτσιου δεκάρι. Αυτό εργοστάσιο. Για το Μιστακίδη που σου είπα. Μιστακίδης το γύρισε το πράγμα. Ο Μιστακίδης είναι οχτάρι. Εκείνη η θέση του, για να βγαίνει, σου λέω από πίσω γιατί έχει το διασκελισμό. Έχω δικαίωμα να λέω τη γνώμη μου. Όχι, έχει να λες δικαίωμα το σωστό. Πάμε. Καλημέρα. Έλα. Έχει δικαίωμα να λες τη γνώμη σου. Έλα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Πού την είδε την καλή τη μέρα, ρε φίλε. Για λέγε, ρε φίλε. Το Βιτσιάρι. Έχω Βιτσιάρι. Εσένα λέει. Εσένα, μπράβο, και το κατάλαβε. Ξέρει από πού σε παίρνω, έτσι. Από το κοινό στο χώρι. Δεν μου λε τι έλεγε εχθέ γιατί γελούσα και δεν μπορούσα να σε πιάσω. Πού γελούσε. Γελούσα γιατί αυτά που έλεγες, τραγανά, αυτές τις βλακίες που θα λες, μην τις λες, έτσι, για να έχεις, να σε παίρνουν τα φιλαράκια σου και να σε λένε την αλήθεια, ότι πέντε γκολ εγώ στη Τούμπα δεν πρόκειται να φάω, εντάξει, λοιπόν δεν χάνω στη Τούμπα, επειδή σε ακούω τώρα τόσο καιρό και μιλάς. Φίλε μου, εγώ στη θέση σου, περίμενε να σε πω ρε. Εγώ στη θέση σου, γλυκέ μου φίλε, το μάτς δεν θα το έβλεπα καν. Με φοβάσαι ρε φίλε, με φοβάσαι. Σε φοβάμαι γιατί ρε σε φοβάμαι. Τι έχεις και να σε φοβάμαι. Γιατί έτσι και κάνω καλή ομαδούλα, ναι. Έτσι θα έρθω και θα σε ξεφτυλίσω. Σε ξεφτυλίσω. Δεν πάει ξυλώνεις καμιά χελώνα της ΔΕΗ ρε, λέω. Λοιπόν, και μπελχανά να πούμε. Λοιπόν, άκου να σε πω. Ναι, λέγε. Λοιπόν, αυτά που λες, ναι. Έτσι για τη μίκρα και για όλα αυτά. Ναι. Μην το λες γιατί σε είναι φιλαράκια σου όλα αυτά. Ποιοι είναι φιλαράκια. Αυτά έχουν καθαρίσει για τον Άγγλι. Ποιοι καθαρίσει. Ποιοι είναι φιλαράκια μου. Ποιοι. Ο Καγιούλης και η Σία. Φιλαράκια σου, δεν τους υποστηρίζεις. Σε ακούω συνέχεια τόσο καιρό, ναι. Λες ότι ο Καγιούλης και ο Καγιούλης και ο Καγιούλης. Έτσι, αυτοί εδώ έχουν καθαρίσει από τον Άγγλο. Να σε κάνω μια ερώτηση, φίλε. Ναι, άκουσα, αλλά να σε πω κι εγώ. Ναι. Στην οικογένεια που είστε, είσαι ο μόνος έξυπνος ή βγήκαν κι άλλα δύο-τρεις ακόμα. Κι άλλοι, γιατί. Όχι, άμα κάνετε τεστ ευφυΐας θα σπάσει το κοντέρ. Γιατί το λες αυτό. Αφού είναι φίλος μου ο Καγιούλης, εμένα. Γιατί εσύ τι νομίζεις ότι αυτό που κάνανε. Που έχουν έρθει τώρα ενάντια στον κόσμο, τι νομίζω ότι είναι καλό. Δεν μου λες λοιπόν. Αυτό που άρα λοιπόν ρωτάμε, στο ξύλο μεταξύ οργανωμένων και διοίκησης, με ποιους είσαι. Εννοείται ρε φίλε με τους οργανωμένους. 1-0 οργανωμένοι, έφυγες. Καλημέρα. Παρακαλώ. Καλημέρα, ωραίος. Έλα φίλε. Έλα ναι. Καλησπέρα, ο Νίκος είμαι. Έλα Νίκο. Έλα καλησπέρα. Έλα. Εγώ, όταν έχετε κόμμο στις γραμμές, μην μιλάτε ένα μεταξύ σας, ρε παιδιά. Τι έχουμε. Όταν έχετε κόμμο. Κόμμο. Ναι. Έτσι όταν έχουμε μπάρει η πρίντεζη. Το λέει ο Ραγκάτσο φίλος μου, λέει ακόμα στις γραμμές έχουμε. Έτσι έχουμε. Και το μάθα και εγώ.
Έτσι λέω, ραγκάζει. Όχι, δεν πειράζει. Πάμε στον κόμο. Όχι, φίλε. Δικαίωμά του να λέει ο καθένα ότι θέλει. Α, εντάξει, εγώ και αυτό το λέω, ρε. Μην τον κολλά, ρε φίλε. Πε αυτό που θε με τον κόμο. Ό,τι γουστάρει, πε. Καταρχήν να πω κάτι για τον Κίτσιου. Ο Γρηγόρης έχει εν μέρη δίκιο. Ναι. Γιατί ο Κίτσιου όταν ξεκίνησε και ήρθε ταλέντο στον ΠΑΟΚ, όταν έπαιζε και στη Μενεμένη, ήταν δεκάρι έπαιζε. Έτσι. Ναι. Να ξέρετε αυτό που λέμε. Στη Μενεμένη έπαιζε δεκάρι. Εγώ δεν έχω ιδέα, φίλε. Ναι. Εγώ ξέρω με τι αφορμή το είπα. Άντε, γιατί. Άκου, φίλε. Πάρτε τον Κίτσιου από τη Μενεμένη και κάτω το δεκάρι στον ΠΑΟΚ. Άκου. Ρε φίλε, θα σου πω κάτι. Άντε για να συνοηθούμε. Βάλτε να πάει. Βάλτε τον Κίτσιου Μπαρτολίνη τότε. Έχω να ακούσω. Δεν πρέπει να πει δεκάρι. Ένα από τα πολλά μου κουσούρια είναι να ρίχνω μια κλεφτή ματιά στα άρθρα των συναδέλφων και αν μου αρέσει κάτι να το κρατάω. Αυτό, του αλουνού το άρθρο φλέπει. Έβλεπα λοιπόν το Στέλιο τον Γρηγοριάδη που έγραφε για την πορεία του Γιώργου του Σκαρτάδου. Που ξεκίνησε ως μπακ, έπαιξε ως εξάριο, ως οκτάριο, ως δεκάρι, ως κρυφό φορ. Και επειδή τον χάρηκα και στον Ηρακλή να κάνει παπάδες και να παίρνει και μεταγραφή από τον Ηρακλή για τον Ολυμπιακό. Σου ήρθε η ιδέα. Λοιπόν, μου ήρθε η ιδέα, λέω, μήπως με αλχημία μπορεί να βρεθεί κάποιος εκ των έσω. Πάει τελείως. Κατάλαβες. Απλό είναι το θέμα. Ναι. Δεν μου λες τώρα. Αυτός που κάνει τον έξυπνο. Δεν μου λες τώρα. Εντάξει, να σου πει μια ιδέα που κατέβασε μόνος του. Δεν μου λες. Εγώ τουλάχιστον έχω τα κάκαλα να πω ότι ξέρεις. Οκ, το σκέφτηκα έτσι. Τώρα, άμα ακούει ο Σκαρτάδος την εκπομπή και έχει κάνα καραμπίνα στο αυτοκίνητο, εγώ αν ήμουν Σκαρτάδος, θα ερχόμουν μια στον αστράγαλο να του τη ρίξω τον Γρηγόρη. Που συγκρίνει τον Κίτσιου με τον Σκαρτάδο. Πού καλάει η σύγκριση, ρε φίλε. Σύγκρινα κάτι. Δηλαδή, ο άνθρωπος. Ο Τάσο Κασαμπής. Ναι, τι έκανε. Έπαιζε αμυντικό χαφ. Ναι. Και ο Άγγελος με το έτσι θέλω. Ναι. Ως ένα σημείο με το έτσι. Ναι. Τον επέβαλε, τον είπε να γίνει στόπερ. Ναι, αυτό είναι άλλο παράδειγμα. Στην αρχή το χάλασε. Ναι. Τον έκανε, τον έφτιαξε, τον έδειξε. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα για τον Δανέλη τον Παπαδόπουλο που ήταν δεκάρι και τον βάζα να παίζει φορ. Ναι. Εξανάγκη. Για πόσους παίκτες να σου πω. Εξανάγκη. Έχει γίνει. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Ο Λιμοκοντόρος μπροστά. Το fullback υπήρχε στα προηγούμενα χρόνια. Άκου τώρα. Τη δεκαετία του 80. Ρε παιδιά, σε αυτή τη Θεσσαλονίκη. Ρε, παιδιά, εγώ πήρα να μιλήσω, σε αυτή τη Θεσσαλονίκη. Μιλήσω, δεν υπάρχει, ρε παιδιά, δεν υπάρχει. Έβαλε τον Κίτσιου δεκάρι. Δηλαδή, αν θα ακούει ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ, τον κόκκινο, από τα γέλια θα βγάλει. Πολύποδες ο λαιμός του. Όσο γελάει με σένα με τον Όλσεν. Ρε παιδιά, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται και κοντράρουν τώρα τον Ραπτόπουλο. Ο κόκκινος, ο άμπαλος. Πάμε να μιλήσει ο φίλος. Τι όχι. Να μιλήσει. Όχι, τον έκλεψε όλο τον χρόνο. Περίμενε Ραπτόπουλε. Δεν τον άφησε. Να σου πω κάτι Ραπτόπουλε, τι είπε ο Σκαρτάδος για τον Σάμπο. Άμα σου πω τι είπε. Για θα το, πέσουνε, για το Σάμπο. Και, ναι, τι είπε ο Σκαρτάδος για το Σάκχοφ, τι είπε. Για το Σάμπο. Για το Σάμπο, τι είπε. Λέει, αυτός ο παίκτης λέει, μου θυμίζει εμένα στα νιάτα μου. Πολύ άκη ωραία. Για το Σκαρτάδο. Καλώς λοιπόν άκη, δεν λέει. Έγινε προπονητής ο Σκαρτάδος. Κατάλαβες. Καλώς λοιπόν δεν έγινε προπονητής ο Σκαρτάδος. Και λοιπόν ένα παλιό μπακ της Νότιχαμ. Ναι. Είπε ότι ο Βέλιος είναι η πιο αποτυχημένη μεταγραφή όλων των εποχών. Εντάξει, θα δούμε. Και ο Βέλιος έχει βάλει 4 γκολ στα τελευταία παιχνίδια. Λοιπόν, και βγαίνει ο ίδιος παίκτης και λέει: με έκανε ρόμπα. Τι σημαίνει, παιδιά, το ότι κάποιος έπαιζε μπάλα σημαίνει ότι έχει την ίδια ικανότητα σαν μπάλα και σαν προπονητής. Ενώ κάποιος που έπαιζε μουσική έχει τη δυνατότητα να. Ρε, εσύ, άσε τον κύριο. Εσύ τι έπαιζες. Το πουλί μου έπαιζα. Λοιπόν, ομολόγησες. Ομολόγησα. Λοιπόν, άστε την μπάλα. Άστε την. Στον επόμενο. Πάμε επόμενη γραμμή. Άστε την μπάλα. Ναι. Άστε την ρημάδα την μπάλα. Εδώ να σε πάρει ρε εσύ ο μάνατζερ του Κίτσιου και ο μάνατζερ του Ζιόλη τηλέφωνο να σου δίνουν τα μισά λεφτά. Αυτά δεν τα λες. Είσαι άμπαλος. Πάμε. Πάνε κάνει κανένα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς τον. Λοιπόν. Το Ζιόλη δεκάρι έκανε. Πάνε κάνει κανέναν άμπαλο. Έρανο πανέλο. Βόδαρε. Λέγε φίλε. Να ασχοληθώ λίγο με το παιχνίδι Πάο Κράκλης. Λοιπόν, με και ποιο? Να κάνω ένα παράπονο, με το διπλό. Γρηγόρη. Λοιπόν, να κάνω ένα παράπονο για σένα Γρηγόρη. Χρησιμοποιείς θεμητά και αθέμητα μέσα για να κερδίσετε το μάτς. Λοιπόν, ισχύει. Τα αθέμητα μέσα, ισχύει. Για να αιτιολογήσω, τα αθέμητα μέσα είναι ότι χρησιμοποιείς τον Κωστή. Από χθες περίμενα εγώ να βγει ο Κωστής και να πει ότι αυτός ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλός, οπότε έχει ευκαιρίες ο Ηρακλής. Και τον βάζεις να μας υποστηρίξει τη μαύρη κάρτα. Ισχύει ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο. Σε δικαιώνω, χρησιμοποιώ κάθε μέσο για να πάρω το παιχνίδι. Ισχύει. Ρε φίλε, θα νομίσει ότι παίζει σημαντικό ρόλο στο ΠΑΟΚ Ηρακλής. Αυτοί όταν πιάσουν μικρόφωνο,
γίνονται ναυκοδονόσορες, γίνονται ναπολέοντες. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που πιάνουν τα μικρόφωνα εδώ οι περισσότεροι έχουν τρελαθεί. Μη τους δίνετε. Μιλάει σαν έναν άνθρωπο ο οποίος 30 χρόνια κάνει τη δουλειά. Ποιος? Με βρήκες, δεν σε βρήκα. Και μιλάς σε μένα. Έχεις λαλήσει. Τελείωσε αυτή η πόλη, δεν υπάρχει. Έχεις λαλήσει. Σηκώσαν τα πόδια και χτυπάνε τα κεφάλια. Τελείωσε. Δεν υπάρχει αυτή η πόλη. Μιλάει ο κόκκινος για μπάλα. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η ματαιοδοξία, να ξέρεις. Και η ματαιοδοξία. Το καλάμι απ' έξω μάλλον δικό σου είναι. Όχι, θα αυτό... καθορίσεις εσύ το ΠΑΟΚ Ηρακλής. Εγώ είπα θα καθορίσω. Ναι, ο φίλος με χαμόγελο μιλάει και με γέλιο. Εντάξει, και έχει διάθεση για χαβαλέ. Λοιπόν, και εσύ να... το σοβαρεύεις. Πρέπει να πούμε σε αυτή την πόλη τα πράγματα σε μία θέση. Πρέπει να πάμε. Αν θες να μπουν σε μία θέση, σε αξιολογήσεις. Πάνε να συλλάβεις 10 πολιτικούς ναι. που την λοιπόν, έχουν φτάσει στην πόλη. Την έχετε φτάσει. Χάσει την μπάλα. Φίλε, το χειρότερο πράγμα το να πιάσεις το μικρόφωνο είναι να τρελαθείς. Είναι να τρελαθείς. Ισχύει. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ας το τελειώσει. Πάει, στον επόμενο. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς το Βλάχο. Τι κάνετε? Καλά, φίλε, εσύ. Γρηγόρη. Ναι. Τι είπε, θα συλλάβουν πολιτικούς. Βεβαίως. Που καταδίζαν αυτή την πόλη. Βεβαίως. Γιατί οι πολίτες τι κάναν? Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συλλάβουν κάποιον. Έχουν το δικαίωμα. Τι κάνανε, ποιος κατέτρεψε την Ελλάδα, ρε Γρηγόρη. Α, κοίταξε. Έχουμε, κοίταξε, αυτό έχει δίκιο. Ότι έχουμε. Τον Αυτόπουλο θα τον ακούς. Κοίταξε, ότι έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν. Να σου πω εγώ, ρε. Μη μου υψώνεις εμένα τη φωνή. Άιντε. Το πολύ πολύ να με στείλεις, τι αν μου κάνεις χειρότερα. Πάει ο άλλος στον ΑΕΡ και του λέει. Πώς λέγεσαι? Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος. Και τι έκανες? Άνοιξα ένα κατάστημα εμπορίας ελαστικών στο Πετροπουλάκι. Ναι. Τι δυνατότητες έχεις εκεί, μεγάλη, τι ζήρω κάνεις? Έχει, λέει, 6 μόνιμους κατοίκους. Πάρε 15.000 ευρώ. Εμένα με λένε Γρηγόρη Κόκκινο, άνοιξα κομμωτήριο στο Δυνάνο Ραχούλα. Ναι. Μόνιμη κάτοικη, 4 μπουλάρια, 3 γαϊδούρια, 2 προβατίνες, μια γίδα και ένα ζευγάρι. Ξέρεις, πάρε 15.000 ευρώ. Ναι. Ποιος κατέστρεψε? Και μετά το Πασόκ μας κατέστρεψε. Ποιο Πασόκ σε κατέστρεψε? Τελειώσα τα λεφτά, κάτι τα στράβηκες, ρε. Ρε Μάδι, έτσι ομπάνε. Το Μολυβάτονα, το Μολυβάτονα άκουσες το... Το Μολυβά στο Μπούζο τον άκουσες. 150.000 ευρώ δάνε για να αγοράσεις. Το Μολυβά στο Μπούζο τον άκουσες. 1.000 ευρώ δώσει το μήνα και παίρνεις 1.200 μισό ρε ταγάρι. Έτσι ομπάνε. Ο άλλος δεν πούλησε τα πρόβατα. Πήρε και δάνειο με υποθήκη το σπίτι για να παίξει χρηματιστήριο. Έβοσκε. Εσένα ο Θεός έχει πλάσει να τραβάς βυζιά και να μέχεις γάλα. Που τι δουλειά έχεις με αυτά εσύ, θα σε φάει ρε μαύρε. Και ποιος θέλει, ο Βοσκός ή η τράπεζα που το έδωσε? Η τράπεζα φυσικά. Α, μπράβο. Α, το Πασόκ μας κατέστρεψε, ε. Το Πασόκ μας κατέστρεψε. Όταν έτρωγα με το Πασόκ ήταν καλό όμως. Πασόκ ήμουν, Πασόκ είμαι και Πασόκ θα πεθάνω. Και ξέρεις γιατί? Μουσμωρή πρασινό κάποια. Στείλτονα, έχει το θράσο και όχι, μιλάει. Έχει αξία, έχει αξία. Γιατί εσείς γίνατε ΣΥΡΙΖΑ κόκκινε. Ενώ αυτός κρατάει. Αυτό που σε λέω εγώ. Ποιος? Όλοι εσείς οι Πασόκοι, όλα τα λιμά εγώ γίνατε ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ναι, γιατί λιμό είσαι κι εσύ. Άντε ρε. Ακούς, άντε ρε. Αυτός έχει μεγαλύτερη αξία. Αυτός που έχει 5% είναι, αυτός. Είναι μεγαλύτερη αξία. Άλλο. Από σένα που είσαι με την ευθύνη που την εκτιμώ. Έλα. Αλλά δεν θα δεχτώ αυτό που λέει. Έλα, παρακαλώ. Έλα, Χριστιανό Πασόκι, έλα. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Ναι. Από το Λεμαϊδά τηλεφωνώ. Τελαθός του ΠΑΟΚ. Σας ακούω τακτικά. Πολλές φορές είπα θα πάρω τηλέφωνο, αλλά πάντοτε κάτι τύχαινε και δεν έπρεπε. Ενά λοιπόν που... Γιατί πήρε σήμερα? Ναι. Σήμερα γιατί πήρα? Καταρχήν να πω κάτι που θέλω για τον Κωστίδο Ραπτόπουλο. Είναι ο στρατηγός της Ίντρικας. Έχει μάθει το μάθημα του καλά και το λέει καλά. Όλο διαβάλλει, όλο λέει, μας βάζει και μας στην πρίζα για να φέρουμε τελεύω. Μα είναι φίλε και το εκμεταλλεύεται. Μα δεν είναι ίντρικα να βγάζει ο Μπούζος, να βγάζει ο Μπούζος τον Βίκτορα Μητρόπουλο, να λέει ο Βίκτορας Μητρόπουλος για μια παράταξη που δίνει 420 χιλιάρικα, να μην ξέρει ο Μπούζος ποια είναι η παράταξη και τελικά να μπορεί να είναι και από τη δική του μεριά ή από την άλλη. Αυτό είναι... Αυτό είναι δημοσιογραφία. Αυτό είναι δημοσιογραφία. Δεν ξέρω αν το έκανε ο Μπούζος, επειδή νόμιζε ότι... Δεν ξέρεις. Πώς? Δεν ξέρεις γιατί το έκανε. Δεν ξέρει γιατί το Εγώ το είπα καλοπροαίρετα, βέβαια, δεν ήθελα να το πεις. Και κακοπροαίρετα το πεις, δεν κατάλαβα γιατί είπες ψέματα. Ναι, αν και πολλές φορές
Πολλές φορές εσύ κόκκινε τον έχεις ξεμπροστιάσει, δηλαδή με κάτι στοιχήματα, κάτι ξέρω εγώ. Ενώ αυτός δεν πρέπει. Θα φορέσω κάτι τακούνια, κάτι φουστάνια. Και, αλλά δε, και δεν τα φοράει ποτέ. Α, δεν τα φοράει. Ποτέ. Σαν τον είπε τώρα, εσύ που είσαι παοξάκι όπως είπες. Ναι. Λοιπόν, λέει τώρα, θα χάσει η Ηρακλή με πάνω από δύο γκολ. Και μιλάω εγώ τώρα με αριθμούς. Άσε τώρα το τι υποστηρίζεις εσύ και τι υποστηρίζεις. Τι αριθμούς θα μιλήσεις. Σε ποιο μάτσο ο ΠΑΟΚ έβαλε πάνω από δύο γκολ. Σε ποιον. Στον Ηρακλή. Όχι, το φίλο. Το φίλο, εσένα δεν μιλάω. Φέτος. Φέτος, ναι. Φέτος μιλάμε. Σε ποιο μάτσο έβαλε πάνω από δύο γκολ. Πάνω από δύο γκολ. Δεν έβαλε σε κανέναν. Λοιπόν, και θα ξεστραβωθεί με τον Ηρακλή, φίλε, εσένα ρωτάω. Αφού στραβώσει ο Ηρακλή. Όχι, το φίλο ρωτάω. Για πες, φίλε. Επειδή μίλησε για τον Πάο. Το να κερδίσει έχει μια λογική. Αυτό που μου βάζει τώρα ο προκλητικός, ο πρόστιχος, και να μην πω τίποτα άλλο. Γιατί είναι εξωγήινη κουρού. Πραγματικά εξωγήινη. Μπορώ να απολογηθώ, κύριε. Όχι, δεν θέλω. Δεν σου δίνω το λόγο. Μια ομάδα, που οι οπαδοί της ετοιμάζουν εξόρμηση να πλακωθούνε με τους γορίλες της ΠΑΕ. Ρε, πριν γίνει μια αυτό. Ομάδα, μια ομάδα η οποία δεν θα έχει κανένα center for στην Τούμπα. Μην το κλείσεις, φίλε, από την Πτολεμαϊδα. Μια ομάδα η οποία έχει απλήρωτο τον Παρτολίνη και ο Παρτολίνη κάνει τον τραυματία. Με το φίλο μιλάω. Μια ομάδα που ο προπονητής της ο Άβελ έχει γίνει όχι. Χειρότερος από τον Νίκο τον Ξανθόπουλο και τη Μάρθα Βούρτση. Μια ομάδα η οποία έχει απλήρωτους παίκτες. Μια ομάδα που έχει αγύμναστους παίκτες που θα πάει να παίξει ένα ΠΑΟΚ τον οποίο τον έχουν αδικήσει σε δύο μάτς και που θα πάρει τα σφυρίγματα υπέρ του σε αυτό το μάτς. Και που οι οπαδοί του έχουν εμπολιάσει μου φίλε, τους παίκτες του ΠΑΟΚ, μην τους νικήσετε, να τους πηδήξετε. Εάν αυτή η ομάδα δεν φάει 4 γκολ, εγώ φίλε. Εγώ αν ήμουν στη θέση του θα έπαιρνα το αυτοκίνητο του Ντολομαίδα και θα σε πατούσα. Μα την παραγγελία. Θα σε πατούσα. Κοίταξε. Κάπου θα ξεσπάσει ο ΠΑΟΚ γιατί οι ευκαιρίες γίνονται. Στη γριά δεν συμφωνούμε. Ντούκα, 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 ντούκα. Η γριά κάνει του ντούκα. Δεν γλιτώνει η γριά. Δεν γλιτώνει η γριά. Φίλε, πες αυτό που θες να πεις, φίλε. Ναι, λοιπόν, να πω αυτό που θέλω. Πέστε μου εσείς που κάτι παραπάνω ξέρετε και βλέπετε, ας πούμε. Υποκειμενικό. Καταρχήν ο Σάμπο με τον Σάκχοφ παίζει πάνω κάτω στην ίδια θέση. Ναι, κεντρό είναι, ναι. Μην ρωτάς τον κόκκινο. Εξάρια είναι. Μπορεί να σου πει έπαιξε δεξί μπακάπ γιατί ο Μπούφος ο προπονητής. Τον... Εξάρια είναι. Σωστά μιλάει. Να πω την αμαρτία μου με τον Σάκχοφ. Σωστά άκου κάτι θα μάθεις. Να μιλήσω ρε παιδιά λίγο. Για πες. Με τον Σάμπο δεν είχα και πολύ. Δεν με πολύ άρεσε. Εμένα δεν μου αρέσει κανένας από τους δύο. Προχώρα. Ναι. Παιδιά, αλλά ο Σάμπο. Ο φίλος μιλάει. Όχι, όχι. Ο Σάμπο ήταν να παίξει ή ο Σάμπο ή ο Τζιόλης. Εκείνη η θέση του Σάμπο. Τώρα, αν το Σάμπο, αυτός ο φελός που είχατε για προπονητή, τον έβαλε δεξί μπακχάφ. Εάν το Σάμπο, αυτός ο φελός που είχατε για προπονητή, τον είχε αριστερό μπακχάφ. Ή ο Σάμπο έπαιζε δεκάρι, πρόβλημα του προπονητή, όχι του Σάμπο. Το Σάμπο θα το χαρακτηρίσεις όταν το δεις στη θέση του την κανονική. Που είναι εξάρι. Σ' ακούω τώρα. Κλείς τα μικρόφωνα μας και ας το φίλο να μιλήσει. Λέγε. Κλείς τα μικρόφωνα. Λέγε. Δεν έπαιζε στην φυσική του θέση, γι' αυτό δεν πρόσφερε λες στον ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Συνέχισε φίλε, του κλείνω το μικρόφωνο. Ήθελα να ρωτήσω, αυτή ήταν η απορία μου, ότι ποιον προτιμάτε εσείς, τον Σάμπο ή τον Σάκχοφ. Εγώ κανέναν από τους δύο. Εγώ από τους δύο στη θέση που να παίζει το Σάμπο. Γιατί ο Σάκχοφ. Πιο καλό κορμί ο Σάμπο. Ο Σάκχοφ τώρα, αν πάει στη Βασιλίση Σόλγας και έχει δύο νεκρούς εκεί ο Μπαμπούλας. Λοιπόν, ο Σάκχοφ είναι χειρότερος από αυτούς. Και απορώ γιατί οι φίλαθλοι δικοί μας. Γιατί ο Κανίας νομίζεις είναι καλός. Άστο να τελειώσει. Γιατί δεν λένε κάτι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Γιατί δεν λένε κάτι όπως. Όπως λένε για κάποιους παίχτες, μωρέ τον άμπαλο, τον έτσι. Για τον Σάκο που δεν ακούω τίποτα. Φίλε. Και με κάνει έτσι περίεργα, ρε γάμο. Συγγνώμη. Φίλε, με τον... Γιατί δεν λένε κάτι, δηλαδή δεν φαίνεται πουθενά. Συνήθως, θα σου πω. Συνήθως με τον καλό ασχολούνται. Με τον κακό δεν ασχολείται κανείς. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, πάντως, γι' αυτό. Πες μου λίγο κάτι. Τόσο καιρό δεν έχεις πάρει και η πρώτη φορά είναι είδες αρκετά επεισοδιακή. Μετά από αυτή την εμπειρία θα ξαναπάρεις. Γιατί να μην ξαναπάρεις. Ρε ηλίθιε τον άνθρωπο. Με αυτό το ζώο που δεν αφήνει να μιλάς και σε πάει από τη μία άκρη στην άλλη. Θα ξαναπάρεις. Ο Κωστής είναι παρορμητικός και θέλει να πει τα δικά του.
Παροδία ρε φίλε είναι, δεν είναι παρονιστικό. Είναι μια παροδία κομμωδία. Είναι μια παροδία κομμωδία. Είναι κουτομόγια. Και τελειώνει σε ΙΑ από μόνος του. Είναι κουτομόγιας ο διπλανός μου. Γιατί είναι κουτομόγιας? Είναι κουτομόγιας γιατί αναδεικνύει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι του 3. Τους πάει στο 8. Πες μου ένα που το έκανα. Ένα που το έκανα. Τώρα τον Τζιόλ και τον Κίτσιου. Τον έκανε δεκάρι. Επειδή έπαιζε. Επειδή έπαιζε. Στην Παναγία φανερωμένη οχτάρι. Ούτε ήξερα. Δεν μας τρελάνετε ρε. Πάνε στον κόσμο. Ούτε ήξερα. Φύγε από εδώ ρε. Βρε ούστα από εδώ ρε. Πάμε. Ναι. Μάλιστα ναι. Καλησπέρα. Καλώς το. Τώρα πήρες να δω ρε. Γιατί τι έγινε. Γιατί έχεις 1,5 λεπτό. Εντάξει ρε φίλε. Κάναμε παρουσίαση φανέλας. Δύο λεπτά. Έπρεπε να δώσουμε και τη ροζ φανέλα. Γιατί ναι. Ο ερασιτέχνης περιμένει τα 300 και έπρεπε να αυξήσουμε τα έσοδά μας. Που να πουλήσει. Δεν πρέπει να πάρει φράγκο. Τα βατζιλίκια τώρα. Να μιλήσει ευλαμμένα. Τα βατζιλίκια τώρα και ιστορίες. Εδώ παίζουν οι αθλητές στο Άρη Box και δεν πατάει κανένας. Λεφτά δεν δίνουν σε κανέναν. Το ρεύμα 1 εκατομμύριο απλήρωτο. Φράγκο δεν πρέπει να πάρει ο ερασιτέχνης. Ρε άσε να μιλήσει. Πήρε 2 λεπτά μιλήσει. Άιτε μη σου δώσω μία. Μέχρι να δούμε τι θέλει. Άντε μέχρι εδώ με έχεις φέρει! Βλαμμένε! Λέγε ρε Θόδωρε! Σκάσε! Καμιά αρτηρία θα σου κλείσει. Μην φωνάει. Μίλα Θόδωρε! Λέγε Θόδωρε! Εγώ άμα ήμουν φίλε Καρυπίδης, ναι. Όχι το 10% από τα εισιτήρια, θα τους έπαιρνες και προμήθεια. Ούτε καθαρίστρες δεν θα τους πλήρωνα. Να μάθουν να νοικοκυρευτούνε. Ερασιτέχνες, ταβατζίδες και τέτοια. Κοίταξε, εγώ σέβομαι τα πιστεύω σου, γιατί έχουν μια λογική λες. Εγώ θέλω να ανέβω, δεν με νοιάζει πώς. Πάντε κουρευτείτε, θέλω να ανέβω. Γκουστάρο που με είδα 1,001 φαβορί. Μ' αρέσει αυτό. Χωρίς βόλεϊ ο Άρης ζει. Χωρίς μποξ ζει. Χωρίς στίβο ζει. Χωρίς μπάλα δεν ζει. Χωρίς μπάσκετ. Και χωρίς μπάσκετ ζει. Όχι, χωρίς μπάσκετ δεν ζει. Είχα κάνει μια πρόβλεψη την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι ομάδες που θα περάσουν από τον Όμιλο είναι η Βέρεια και ο Άρης. Το αίτημα του Αιγινιακού το μάθατε? Όχι. Ότι θέλει να παίξει με τον Άρη στο γήπεδο της Βέρειας. Αυτό να μας πονηρεύει, τι να κάνουμε. Όχι, εγώ σου έκανα μια πρόβλεψη πριν από μια εβδομάδα και σήμερα γίνεται το αίτημα του Αιγινιακού. Σκέψου κάτι άλλο που είχα πει στον Κωστή. Τι? Έμαθα, δεν είναι δικό μου, ότι η Βέρεια μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ άλλαξε πάλι στρατόπεδο και είναι με τον ΠΑΟΚ. Ποιος να αλλάξει, βρε στρατόπεδο. Βρε, η Βέρεια είναι. Κωστή, ισχύει αυτό πράγμα ή το λέω από το μυαλό μου? Θα δούμε το καινούργιο ιδιοκτήτη. Τώρα okay. Πώς σου φέρει. Το έβγαλα από το μυαλό μου ή μου το δώσανε? Όποιος πληρώνει την έχει. Είναι ηλίθιος. Το ξέρω, συμφωνώ. Από παντού είναι ηλίθιος. Όποιος πληρώνει την έχει. Και όσον αφορά για το Μισαγίδη που λέτε να παίξει το παιδί και να κάνει. Ρα γόρι μου, άλλαξε μάνατζερ. Πήρε ή προξένου κόρο, μιλάμε πιες ένα καφέ με τον κύριο Κουτσογιάκο. Τι πράγμα είναι αυτό. Κόψτονα, κόψτονα, άιτε. Τον Ιντρικαδόρο. Καλά λέει. Πού μπλέκεις τώρα εκεί πέρα. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και υπενθυμίζω ότι τα 3 εντάρια είναι δικά σας. Κανένα στην αναμονή. Τι να οπότε σε πάρουμε στον Ηρακλή, μωρέ. Και οι γραμμές είναι ελεύθερες. Να πω ότι μαζί μας, τα 3 εντάρια είναι ελεύθερα. Μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους μπορείτε να βρείτε από ένα καθρέφτη μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ, τηλεφωνώντας τώρα στο 18133. Και ο Φυρός τον Εύωσμο ήταν φορ και έγινε φοβερός στόπερ. Και βολεϊμπολίστας ήταν ο Γιώργος Φυρός. Και ο Μαυρίδης έπαιζε σέντερ φορ στο Παναθηναϊκό και το γύρισε στα στόπερ ο Μπουκμόχ και κέρδισε την καριέρα του. Και άλλοι παίζαν χαφ και εκείνα στόπερ, αλλά ο Κίτσιου δεκάρι δεν γίνεται ποτέ. Καλησπέρα κόκκινε, καλημέρα. Ραπ, με ενοχλεί όταν βλέπω μια κοπελίτσα να κοιτάγεται στο καθρέφτη στο φανάρι. Μήπως να βάλουμε για δεκάρι τον Γλύκο, τι λες? Σε κοροϊδεύει. Δικαίωμά του. Ρε εσύ, έχει το σαβίδιο άλλο. Περιμένει να το φέρει παίχτη. Και εσύ τώρα σε λέω ότι είσαι και ύποπτος. Σου λέει μπας και τα βρήκε με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ να βάλω. Έχεις τρελαθεί τελείως. Εγώ θέλω να κερδίσω την άλλη Κυριακή. Δεν μου λες. Τη Γοργόνα τη βλέπεις? Ποια Γοργόνα? Το βλέπεις αυτό? Τι είναι αυτό? Δεν κάνω πλάκα. Τι είναι? Αυτό ξεβράστηκε στην Αγγλία. Δεν κάνω πλάκα. Τι είναι αυτό? Ισχύει. Τι είναι αυτό? Δεν είναι κούκλα. Κούκλα είναι. Δεν είναι. Επιστημονικής φαντασίας που κάνουν. Αφού έχουν κάποια ταινία είναι. Και βίντεο. Ρε κόκκινε. Δηλαδή τώρα θα μας πεις ότι βγήκαν και οι γοργόνες να πούμε στη θάλασσα. Να μας τρελάνεις. Ξέβρασε γοργόνα. Τι να πω ρε φίλε. Πάντα να την τηγανίσουμε στην κυρία Μέρη θα πούμε. Στο YouTube έχει πολλά τέτοιες βλακίες.
Παίρνει λεφτά με κάνει τέτοια κλικ. Καλά, σε λέει άλλο από μέσα. Το λέει αυτό που έχει εμπειρία. Στο είπα άλλο. Στο λέει Χατζη Γεωργίου. Και το λες εσύ. Έξυπνο πάντως. Ναι. Έξυπνο, πολύ έξυπνο. Παρακαλώ, εγώ δεν είπα κάτι. Εγώ λέω ότι είναι πολύ έξυπνο. Έχει χαζέψει με τα Facebook. Είναι πολύ έξυπνο. Ποιο Facebook. YouTube είναι. Έχει χαζέψει με τα YouTube. Έχει χαζέψει με τα Facebook. Το μυαλό σου έχει καεί να πούμε. Τώρα θα σε αδειάσω. Δηλαδή λες ότι ποιο το ανέβασε εδώ. Ο συνάδελφος που το ανέβασε από το, στο μέτροσπορ.gr είναι φελός. Πώς? Ο συνάδελφος που το ανέβασε στο μέτροσπορ.gr είναι φελός. Φελός, γιατί είναι. Φίλε, έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα οποιοδήποτε άλλο. Άρα δεν είναι φελός, θα πάρει αναγνωσιμότητα. Άρα φελός εσύ που δεν ξέρεις να αξιολογείς. Άρα δεν είναι γοργόν αυτό. Μπορεί να μιλάς για μια βλακεία και βλακεία να πουλάει. Δηλαδή, σημασία έχει να πουλάει. Θες να πας τώρα να έχουμε αναγνώστες στο metrosport.gr, μια ψεύτικη κούκλα που λες ότι είναι γοργόνα. Να έρθει δηλαδή να σε δίνουν ξανά πάλι. Γιατί να μην δίνει. Του κοστίζει κάτι, δηλαδή άμα κάνει ένα κλικ. Θα πληρώσει κάτι με ένα κλικ ο άλλος. Τι είναι αυτά που λες. Κορυδεύεις τον κόσμο, ρε. Με τι κορέδευσε τον κόσμο, για πες μου. Πότε κορέδευσε τον κόσμο. Είπε ότι βρέθηκε, ξεβράθηκε γοργόνα. Αυτό γράφει. Το διαδίκτυο, αυτό γράφει. Και γράφει και αυτό ότι αναστήθηκε ο Λάζαρος. Τι είπα να πει ότι αναστήθηκε. Εσύ λες δεν αναστήθηκε. Εσύ τι λες, αναστήθηκε. Ακούστηκες. Πάμε. Πάμε. Τον κόκκινο. Έλα, ρε φίλε. Τι γράφτηκε, λέει. Ορίστε. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νίκος Παοξής. Έλα, ρε Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Θα συμφωνήσω με τον Ραπτόπουλο απόλυτα για το μάτσο με τον Ηρακλή. Ότι. Ότι είναι για Ντόρτμουντ. Θα ξεσπάσει ο ΠΑΟΚ. Θα ξεσπάσει. Είναι αυτό, αυτό, είναι η αυτό είναι η επιθυμία σου. Δεν είναι επιθυμούμε, ρε κόκκινο. Αυτό είναι η επιθυμία. Εγώ είναι αυτό που βλέπω. Πέρα από ΠΑΟΚ, είμαι και αντικειμενικός. Ωραία. Αφού είσαι αντικειμενικός, περίμενε. Τι κάνεις. Βλέπω ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω μόνο ΠΑΟΚ. Δεν είμαι με. Δεν είμαι φανατίκλας. Φίλε, δεν αμφισβητώ. Να ρωτήσω. Πιστεύω ότι είναι το εξυλαστήριο θύμα. Ωραία. Και διαιτησία θα έχει ανάγκη. Για να φτιάξει και τους οπαδούς. Και μπάλα θα πει. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις. Για να μιλήσεις για μια ομάδα, πρέπει να έχεις εικόνα και από την άλλη. Ναι. Παίζουνε δύο, όχι. Μισό λεπτό. Παίζουνε δύο, όχι ένας. Σωστά. Για δύο μιλάμε. Ναι. Το να κλείσει εγώ ό,τι έχω δει μέχρι στιγμής. Είναι παίζει ταμπούρι. Μια απογοήτευση είναι. Και άμα είναι κολόφρατο να βγάλει καμιά αντεπίθεση, να βάλει κανένα. Με ποιο θα τη βγάλει. Η ερώτησή μου, συγγνώμη. Κάτσε ρε. Άκου λίγο. Με ποιο θα τη βγάλει. Συγγνώμη, φίλε. Άμα ήταν να βγάλει αντεπίθεση, θα βγάζει και στην ΟΑΚΑ με την ΑΕΚ. Φίλε, σε ρωτάω κάτι. Βγάλει αντεπίθεση. Μισό λεπτό, γιατί δεν καταλάβατε. Άντε. Εγώ λέω ότι κλέβω εκκλησία από τον Ραπτόπουλο, ο οποίος μου έδωσε και δύο γκολ, δηλαδή με 2-0. Εγώ δίνω και τρία γκολ. Και στα τρία γκολ, άμα θε, αν βάζω. Και σου δίνω και το χ, δηλαδή. Γι' αυτό το μάτσο, εγώ πιστεύω. Ο κόκκινος έχετε μια πλάκα. Έλα, ο κόκκινος, ο κόκκινος δεν παίρνει, δεν παίρνει μια παράμετρο ότι ο ΠΑΟΚ έχει αδικηθεί σε δύο μάτς, ότι ο Ηρακλής είναι ανύπαρκτος διοικητικά, δηλαδή δεν το προστατεύει κανένας, ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει τις εκλογές της ΕΠΟ ή τέλος πάντων τις παλεύει ως εκεί που δεν παίρνει. Δεν θέλω για τα σφυρίγματα, δεν θα σχολιάσω. Δεν θέλω. Βρε και σφυρίγματα θα έχεις. Αυτός τη Δευτέρα θα έρθει εδώ, την άλλη Δευτέρα θα κλαίει πρώτα για τα σφυρίγματα και μετά για τον Ντόρτι. Εδώ είμαστε. Γράψτε την εκπομπή. Δεν θέλω να κλαίνει για τα σφυρίγματα. Θέλω να κλαίνει γιατί φάγανε 4 γκολ δίκαια. Και να μην μπορεί να πει κουβέντα. Βρε και σφυρίγματα θα έχουν. Χωρίς σέντερ φορ παίζουν. Να βγάλουν αντεπίθεση. Τα χαφ του είναι. Οι Σύριοι πιο πολλές δυνάμεις έχουν. Θέλουν να βιάσουν κιόλας οι Σύριοι. Η χαφ του είναι σε αθλία κατάσταση. Εσύ είδαν ότι έχει τόσο ωραίο κορμί. Δεν έχει. Ο Ερακλής φέτος δεν έχει ομάδα. Ήταν τέλειο με το αυτό το φαλακρό αγκόρημα που συγκίνησε. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ θα ανοιχτεί, εγώ όπως το βλέπω θα ανοιχτεί, γιατί δεν φοβάται τον Ηρακλή επιθετικά. Δεν το φοβάται. Μα τον Ηρακλή. Θα του βγει στην κόντρα ο Ηρακλής. Αν δεν το να σου δεν πω, το πω φίλε, να σου πω κάτι. Τις μεγαλύτερες πλάκες τις παθαίνει αυτός ο οποίος κατεβαίνει. Εντάξει, και υποτιμά, και έτσι λέγαμε, και υποτιμά τον αντίπαλο. Αλλά φέτος είναι αλλιώς τα πράγματα. Είστε δύο φορές χειρότεροι από χειρότερο πέρυσι. Χειρότερος είσαι, ρε, είναι πράγμα, κάνεις. Φίλε, από πέρυσι είσαι χώρια ότι έρχεσαι χωρίς επιθετικό, έτσι. Άκου τον παππού, άκου τον παππού, άκου τον παππού. Ο Περόνι τι να μου κάνεις αυτό το παιχνίδι. Θα μπορούσε να κρατήσει μπάλα μπροστά. Βέβαια, να την κρατήσει. Εγώ φίλε, μπορεί να έχεις κατοχή 95-5 που δεν έχει γίνει ποτέ. Τι να την κάνω την μπάλα. Τόσο καλά, είναι 70-30. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ σου χρησιμοποιώ ένα πρόστιχο νούμερο. Σου λέω 95-5, τι να την κάνω. Την άκου τώρα. Θα βγει στην κόντρα. Τι να την κάνω. Εγώ λέω ότι έχει προοπτική. Εγώ αν έχει μια προοπτική,
είναι με διπλή ζώνη άμυνας, με τέσσερις πίσω και έξι ταμπούρι μπροστά τους, ταμπούρι, να κυνηγήσεις, να χτυπήσεις. Είναι λάθος σκεπτικό μου και προσέγγιση. Δεν μπορείς όμως, αυτό είναι το θέμα. Με την ΑΕΚ, δεν μου λες, με την ΑΕΚ αντικειμενικά. Έκανε... Το Λεωζίνιο, θα σε βάλω ένα man to man πάνω στο Λεωζίνιο και τελείωσε ο Ηρακλής μεσοεπιθετικά, να το ξέρεις. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν είσαι εσύ ο προπονητής, είναι ο Ίβιτς. Και για το Λάμπρου που είπες προχθές, ναι, το Λάμπρου, άμα θα βάλουμε το Βαρέλα δίπλα του και τον πίδιο κουβέντα στο αυτί, θα ζητάει από τον προπονητή να τον κάνει αλλαγή από το πρώτο πεντάλεπτο, να ξέρεις. Και χαμένους σας έχω κοκκινό. Όρια στην Τούμπα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Όρια με τον πίστη στην Τούμπα και ακούσει κανένα πινελίκι και κανένα αυτά. Το, προπονητή βγάλεμε, το καλύτερο, άκου να δεις, το καλύτερο που μου δίνεις αυτή τη στιγμή είναι να σε βλέπω να βγαίνεις καβάλα στο άλογο. Εγώ άμα θες σε βάζω στοίχημα, θα βγω τη Δευτέρα μετά το μάτς για να δεις ότι δεν είμαι τέτοιος. Αλλά σου βάζω στοίχημα, σου δίνω και 3 γκολα βάντζο και σου δίνω και το χ. Εάν λήξει 3-0, κερδίζεις εσύ. Να αφήσω και τα στοιχεία μου μαζί στη γραμματεία, μη γέλα. Άμα λες τέτοια στοιχεία, θα σε συλλάβει η αστυνομία. Είσαι, ρε. Στον επόμενο, ο ναι. Ο Γιαλαμάς μας ενημερώνει, ναι, ότι βγήκε πρώτο σκόρερ, λέει ο Κίτσιου, σαν σέντερ φορ στις ελπίδες του Παύλου Μελά. Δεν αντιλέγω και εγώ το ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Βεβαίως. Αλλά και εγώ δεν ξέρω το ιστορικό. Ξέρω ότι ξεκίνησε από χαφ. Αλλά εδώ μιλάμε για τον Μπάουκ του Σαββίδη. Και γιατί εσείς... κόλλησε με τον Κίτσιου. Οι άλλοι που ανέφερα, ο Τζιόλης και ο Μιστακίδης, κι ας κάνω λάθος. Ο Τζιόλης, ρε κόκκινε, είναι 5 μέτρα μπροστά, 5 πίσω, άμυνα. Okay, stop. Πάμε στον κόσμο και κόκκινε, μετά θα μου πει. Με ενδιαφέρει τι λέει ο Κώστος Γιαλαμάς. Παρακαλώ. Έλα, ρε φίλε. Γεια σας. Γεια σας, κύριε. Τι κάνετε, καλά είσαστε. Καλά είμαστε εσείς. Κωνσταντίνος, Παλοφάλιρο. Λοιπόν. Κωστή, σπάω πολύ γέλιο με τον Τζόρνταν στη Μαρμίτα. Να σου πω και το λόγο, πρέπει να τον διορθώνεις καταρχάς. Τι έκανε? Από τον αφήνεις και λέει πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Δηλαδή, τι είπε? Όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός με τη Βέρα γιατί της έριξε 6, είπε ότι η Βέρα είναι η πρώτη που θα πέσει. Ότι δεν έχει ομάδα και είναι της πλάκας. Ναι. Τώρα που φάγει το τρομπόνι το 0-0, λέει ότι έχει κάνει 17 νέες μεταγραφές και όσο πάει θα ανεβαίνει. Ο παδός δεν είναι, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι απαντηλίκη, αυτό είναι Κώστα, για το ψυχιατρίο είναι αυτό. Κάνε μου μια χάρη. Ναι, ναι. Μιλάς για μια εκπομπή η οποία είναι τηλεοπτική και δεύτερον. Το πάλι... Σας πω πλάκα και την έχω δει την εκπομπή ήδη 10 φορές σε επανάληψη τη Μαρμίτα. Σε παρακαλώ, μια χάρη. Επειδή ναι, εργάζεται σε άλλο ραδιόφωνο, άρα ναι, έχει μικρόφωνο, δεν θέλω, όχι για το συγκεκριμένο. Άκουμε λίγο, το θεωρώ αντιδεοντολογικό να γίνεται αναφορά για κάποιον ο οποίος δεν είναι εδώ να απαντήσει. Θερμή παράκληση. Πες για μας ό,τι θέλεις. Έχεις δίκιο σε αυτό. Θερμή παράκληση. Μην με παρεξηγείς. Το έχω τακτική. Καθόλου. Εντάξει, δεν θα το. Εντάξει, να γίνει. Ενώ εμάς έχουν το δικαίωμα να μας βρίζουν. Εμάς βρίζουν μας. Γενικά εμάς μας βρίζουν. Και κάτι άλλο, επειδή δεν ξέρω αν συμφωνείτε, το ξενέρωμα όταν παίζει η εθνική και σταματάει το πρωτάθλημα είναι το κάτι άλλο. Χαλάνε οι εκπομπές, χαλάει η ροή, χαλάει η ταχύτητα, χαλάει το ρεπορτάζ. Χαλαρώνουν, κάνουν, ράνουν. Δεν πεθαίνει και κανένας διάσημος να έχουμε θέματα. Κάνα βιασμό, κάνα αυτό. Έμαθε τι έγινε στο Άργος. Σας αφήνω, παιδιά. Ναι. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο. Ο Ρατόπουλος του Άργους βγήκε εκεί. Έλα. Το βγήκε. Έλα. Έλα. Ναι. Έλα, Ρατόπουλε. Έλα, φίλε. Τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά, εσύ τι κάνεις. Μπράβο, ρε Ρατόπουλε. Σε παραδέχουμε, είσαι αντικειμενικός. Είδε. Σε παραδέχουμε, αλλά ο κόκκινος κάνει το δίκαιο γιατί θέλει να δείξει ότι είναι Ηρακλής. Αλλά δεν είναι Πόντιος Πιλάτος. Ούτε αυτό δεν είναι αποδείξει. Είμαι Ηρακλής, δεν είναι Πόντιος λέει, αλλά είναι Πόντιος από τον Κάφκασο. Ο κόκκινος προς τιμή του λέει: εγώ πάω Ηρακλής, είμαι με την ομάδα μου και γουστάρω να πούμε να πάρω πόντο και πόντο. Ναι, λέει την ομάδα του γιατί είναι Πόντιος, γι' αυτό λέει. Ότι... Ναι, η ομάδα του κόκκινου τραβάει ένα ζόρι. Η ομάδα του κόκκινου πάει για τα νεκροταφεία τώρα, αυτός που βρίσκεται ακόμα. Κοίταξε, η ομάδα του κόκκινου μπορεί να είναι στα νεκροταφεία, αλλά και σένα η ομάδα σου που πάει για πρωτάθλημα είναι 5 βαθμούς από τον πρώτο. Είναι νωρίς ακόμα, πολύ νωρίς είναι, μην βιάζεσαι. Καθόλου νωρίς δεν είναι. Εσύ κατηγορείς πολλούς παίκτες του ΠΑΟΚ. Καλά κάνω, εσύ τι. Δεν κατηγορώ τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αυτό που βλέπω αυτό λέω. Εσύ λες κάτι άλλο δηλαδή. Το κουλούρι, το παιδάκι, τι το κατηγορείς. Ποιο παιδάκι? Κουλούρι, τι είναι, 20 χρόνο παιδί, το κατηγορείς. Πλασάρι σαν πλατυπόδης με τη φτέρνα, τι να κατηγορείς. Έχει δει του νταπάνι να πλασάρει. Δύο πλασέ έκανε. Ένα με την Ξάνθη και ένα με τη Βέρεια. Όταν δύο και δύο, τέσσερις βαθμοί είναι αυτά τα πλασαρίσματα. Κοιμάσαι, ναι, το παιδάκι. Ο Μπέρκο όπως θα τα βάλει και θα φύγει 10 βαθμούς. Κωστή, όταν έβαλε τα δύο γκολ τον έκανες θεό και εσύ. Θεό δεν τον έκανα.
Σου είπα ότι είναι η ίδια κοψιά με τον Κλάους. Θεό το κάνετε εσείς και βαμπάστε. Εγώ Θεό δεν κάνω τον κανονικό Θεό. Το κουλούρι θα κάνω. Με την πλατιά τη φτέρνα που πλασάρει πάνω στο τερματοφύλακα. Και θέλετε πρωτάθλημα εσείς με τον πυροκυλιά και με τον κουλούρι. Απίθανη. Ο Κουλούρης έχει τρίπλα, είναι τριπλαδόρο σου το απ' όλα. Ο μόνος Κουλούρης που έχει τρίπλα ήταν ο Κίμωνας. Πού τα φιλαράκο σου. Άντε μπράβο, έχει τρίπλα ο Κουλούρης. Τι πίνεις, ούζο μίνι. Τι πίνεις, ούζο μαγεία. Τι πίνεις ρε και έχει ο Κουλούρης τρίπλα. Έχεις τρελαθεί ρε. Έχεις χαζέψει ρε. Έχεις τρελαθεί ρε, τα έχεις χαμένα ρε. Ποιος Κουλούρης έχει τρίπλα ρε. Δεν τον είδες καλά. Κι εγώ μπάλα έπαιξα 10 χρόνια. Ρε να ψει, Ρεάλ Μαδρίτης να έπαιζες ρε. Τυφλός είσαι ρε. Έπαιξες μπάλα εσύ. Άμα παίξει 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ θα είναι ναι, ο πρώτος. Ναι, άμα παίξει 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ θα βγει τέταρτος ο ΠΑΟΚ. Καλά. Κατάλαβες ρε. Αυτό το πλευρό φίλες, να θυμάσαι. Τον Κουλούρη το παιδί τι το πες. Από offside φεύγει στη Βέρεια, την πλασάρι πάνω στον τερματοφύλακα. Δεν ξέρεις Κωστή, άστον. Τι να με πεις μωρέ τώρα, άσε με ήσυχο. Γιατί δεν βρίζεις σήμερα, μ' ανησυχείς. Δεν βρίζεις σήμερα. Πήρες τη συνταγή σου. Εσύ τώρα τι θες τώρα, να το προκαλέσει να μας βρίζει. Όχι, να μου τραβάει και σε ένα. Μου κάνει τίποτα, δεν μιλάω τόση ώρα γιατί αυτό συνήθω βρίζει. Τραβάει οργανισμό. Βρίζει, ρε φίλε. Καλά κάνει και βρίζει. Πελάτη σου είναι. Τι ας σε κάνει, σε χαρίζει. Ράπο, ο κόκκινος πιστεύει ότι ο Κίτσκιου μπορεί να παίξει δεκάρι και έτσι δεν πιστεύει τις γοργόνες. Και έτσι δεν πιστεύει. Πλάκα κάνει. Να την τηγανίσουμε την κουρώνα στην κυρία Μέρη στην Πορφύρα, λέει. Έγραψα. Φώκια είναι. Μπορεί, ρε παιδιά. Εσείς τώρα είστε ικανοί εδώ να πείτε ότι ξεβράστηκε η αδερφή. Ρε παιδιά, μια κούκλα είναι. Άμα δείτε η μακιγέρ και στα σύγχρονα στούντιο. Γιατί μας είπες να τη βγάλουμε, γιατί. Εγώ σου είπα. Σου είπα η ερώτησή μου ήταν τι γνώμη έχεις για αυτό που βλέπεις. Ήταν σαφή η ερώτηση. Ούτε σου είπα είναι ειλικρινό, ούτε σου είπα ότι είναι ψεύτικο. Σου λέω ποια είναι η γνώμη σου για αυτό που βλέπεις. Κάνα παλαμάρι 70 πόντου θα το περάσει για αληθινό ή για ψεύτικο. Υπάρχουν αληθινά, εσύ τουλάχιστον το ξέρεις καλά. Πάμε στον κόσμο. Το παλαμάρι, του Βαρκάρι. Έλα, φίλε. Έλα, ναι. Καλημέρα, ναι. Συνέπ. Ναι. Λέγε, φίλε. Έλα. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ, ναι. Τελευταίος πρέπει να είσαι. Κωστάκι μου. Μάλιστα. Πολύ καλησπέρα. Η αδερφή του Αλέξανδρου ήταν. Φίλος σου παλιός. Είμαι φίλος σου παλιός. Ναι. Και σ' αγαπώ πάρα πολύ. Όταν λες παλιός γιατί σ' ακούω πάνω από 50 να είσαι. Δηλαδή είσαι διάλογο σάκι μου. Είδες. Πες τον αυτόν τον διπλανό σου να σοβαρευτεί λιγάκι ρε πόσα. Εσύ τα λες όμορφα, ωραία. Ο κόσμος ακούει, έχει πάθος να σ' ακούσει. Πάθος. Πες τον να σοβαρευτεί λιγάκι δίπλα σου. Γιατί δεν μου το λέτε ο ίδιος. Γιατί δεν του το λέτε ο ίδιος. Να σας το πω εγώ κύριε. Στον Ανικό ανέχεται την καλοσύνη. Παρακαλώ. Όχι να σας το πω. Είμαι λάτρης. Ναι. Λάτρης των δημοσιογράφων για αυτό. Λίγο σοβαρευτείτε σε αυτό το πάνω το πράγμα. Πείτε μου σας παρακαλώ. Δεν λέω πολλά. Ο κύριος Κώστας μ' ακούει τι θέλω να πω. Και με καταλαβαίνει. Και εγώ καθηγητής παλιός, όνομα δεν λέω αυτό, αλλά λίγο σοβαρότητα να πω. Πού είναι η έλλειψη σοβαρότητας. Αυτό όμως είναι. Αθλητικά δεν καταφάσει. Απευθύνθηκα στον κύριο Κώστα. Ναι. Γιατί είναι φίλος μου παλιός. Μα μιλάτε για μένα κύριε. Ναι, λίγο να σοβαρευτείτε κύριε Κώστα. Πού δεν είμαι σοβαρός. Η εκπομπή σας είναι για αθλητικά. Να έχετε σοβαρό. Δεν μου λέει απαντάτε κύριε μου. Είναι τόσο. Γιατί να σε απαντήσω. Γιατί εκνευρίζεις. Τι να σε απαντήσω τώρα. Πού δεν είναι σοβαρή η εκπομπή. Δεν είναι σοβαρή η εκπομπή που κάνει. Πού. Ο Κώστας είναι σοβαρός που? Και τα λέει αληθινά. Πού δεν είναι σοβαρή, αυτό πες μου, πού. Να το σκεφτείς εσύ, γιατί να το σκεφτώ εγώ. Μα παίρνεις και λες κάτι το οποίο τεκμηρίωσέ το. Γιατί είμαστε, πρώτον, είμαστε παλιοί φύλατοι. Και δεν λοιπόν, είμαστε οπαδοί. Και λοιπόν. Εμείς παρακολουθάμε όλες τις εκπομπές και κάνουμε μία αυτή εδώ και βλέπουμε τι γίνεται. Ναι. Ο κύριος Κώστας, αυτά που θα το τοποθετεί... Σε πειράζει που θα κάνεις κλαρίνο την ερχόμενη Κυριακή. Να το, είναι straight. Όχι, εγώ είμαι φύλαρχος, δεν είμαι αγόρι μου ο παδός, το λέω. Είπα εγώ ότι μου είπες... Ο Κώστας λέει την αλήθεια για αυτό. Με είπε... Να πει την δηλαδή, αλήθεια, τι είπε... Μην το κοντράρεις. Τι είπε εις... Όπα, τι είπε εις ότι λέω ψέματα εγώ. Λες ψέματα πολλά γι' αυτό, ναι. Πες μου ένα ψέμα. Και με νευριάζει, ναι. Για πες μου ένα από ψέμα. Από καιρό είχα να σε πάρω. Ένα ψέμα πες μου. Τα λέω ένα τώρα, ψέμα. Όχι δεν γίνεται. Πες μου ένα ψέμα που λέω. Θα κάνεις εκπομπή, η εκπομπή σου είναι για αθλητικά. Πες μου ένα ψέμα.
Πες μου κύριε ένα ψέμα. Σε παρακαλώ πολύ. Μα δεν είπα. Η τοποθέτησή μου είναι να είσαι σοβαρός. Πού δεν είμαι σοβαρός. Είναι. Δεν είσαι σοβαρός. Ένα πράγμα πες μου. Τι να σου πω. Η εκπομπή είναι αθλητικά. Ο Κώστας. Λες ότι λέω ψέματα και δεν ο είμαι σοβαρός. Ο Κώστας ξέρει την αθλητική εκπομπή. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν τι εκνευρίζει. Δεν απάντησε. Όχι. Δεν μου λες πριν πάμε στους δύο τελευταίους. Γρήγορα. Αυτή την πόλη πώς τη λένε. Πού ζούμε. Θεσσαλονίκη. Μεγάλη μου φτωχομάνα. Θεσσαλονίκη. Δεν μου λες, είναι δυνατό να μην έχουμε ένα άγαλμα της Θεσσαλονίκης σε αυτή την πόλη. Είναι δυνατόν να μην έχουμε, να κονομάμε από τους τουρίστες να έρθουν να δουν, ξέρω εγώ, το Μέγα Αλέξανδρο σε μια υποδρομία, σε ένα αυτό. Δεν έχουμε ένα αυτό. Είμαστε να πούμε προχειράκηδες. Αυτός εδώ, ο δήμαρχος εδώ, ο Σερσέμης, λοιπόν. Πρέπει να φτιάξει. Περιμένει κόσμο ναι, και ναι, όσο μιλά, ναι, πέφτουν. Ναι, εντάξει. Πάνε στον κόσμο. Παρακαλώ. Λέγε, φίλε, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλά, ανησύχησα, δεν με βρει κανένα. Ναι. Έλα, φίλε. Καλά, η πιάτσα. Δεν μου λες, Κώστα. Μάλιστα, κύριε. Πριν αναφέρθηκε για του πέντε βαθμού του ΠΑΟΚ. Πέντε δεν έχει. Πέντε έχει. Μπράβο. Σιγά. Εάν είχε τα σφυρίγματα θα είχε 9. Αν είχε τα σφυρίγματα θα είχε 9. Θα είχε άλλους 2, φίλε. Το σωστό αυτό. Όχι. Είναι. 2 από τον ένα και 2 από άλλο το έχασε 4. Ο ποιος έχασε, φίλε. Θα πήγαινε 9. Και 3-12 θα ήταν πρώτος, ναι. Άντε, μπράβο. Και αν δεν είχε τιμωρία θα ήταν πρώτος, εντάξει. Ναι. Γιατί δεν πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Είναι σαν την ιστορία με τον Άγιο Βασίλη. Να πω κάτι. Για ποιο λόγο δεν παίρνω πρώτα. Να πω κάτι. Εγώ θεωρούσα αυτή τη φετινή χρονιά. Τόσο ναι. Μεγάλη ευκαιρία για να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, όσο δεν είχε τα τελευταία 30 χρόνια. Έτσι έκρινα εγώ. Δεν τον αφήνει το σύστημα, ρε Κώστα, το ξέρεις πολύ καλά. Άτιμο σύστημα. Κάθε χρόνια, εδώ και 10 χρόνια που παρακολουθώ, τους πρώτε 5 αγώνες, ο ΠΑΟΚ κάνει στραβοπατήματα και άλλοι φεύγουν 5 βαθμούς. Η άδικη κοινωνία αυτή. Τι δεν είναι. Τώρα κοροϊδεύει ο Κόκκινος, αλλά του Ιτζόγλου τον πέναλτι έκλαιγε με μαύρο δάκρυ εδώ πέρα. Ο Κόκκινος, κοίταξε, ο Κόκκινος την μπάλα την βλέπει τετράγωνη, μην είναι άστο να άλλο αυτό, τι φίλε, πλάκα μου κάνει. Άμα δεν ξέρεις μπάλα, δεν μπορεί να φας τώρα πλάκα μου κάνεις. Έλα να με γνωρίσεις. Εγώ ξέρεις που είμαι, γιατί να έρθω να σε γνωρίσω. Να με δεις. Γιατί πρέπει να έρθω να σε γνωρίσω. Τότε πώς μου λες ότι άμα δεν ξέρεις μπάλα. Δηλαδή λέω ότι με γνώμη το δικό σου σκεπτικό, άμα δεν ξέρεις μπάλα δεν μπορεί να φας. Τέλος πάντων, τι να σου πω, πέρσι μιλήσαμε για τα γκολ που είχε, για τις βαθμούς που πήρε ο Ηρακλής από τον ΠΑΟΚ. Ναι, και ήταν, ήταν άδικη. Βέβαια, δεν ήτανε. Βλέπεις, ρε φίλε. Δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ του Μιστακίδη. Βλέπεις, ρε φίλε, ποια είναι η διαφορά μας. Έλα, ρε τώρα. Ότι κοίταξε, το ούτε το καλαμπούρι καταλαβαίνει. Το ΠΑΟΚ του κόβουν βαθμούς στα ντέρμπι. Άλλο, όπα. Του κόβουν βαθμούς και ακριβώς. Και στους 5-6 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Καλέ μου φίλε. Οι άλλοι εκ του ασφαλούς μπροστά. Θες να μ' ακούσεις κάτι. Εδώ και πολλά χρόνια. Θες να μ' ακούσεις. Εγώ δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι σε κόβουνε βαθμούς. Και έχεις δίκιο ότι με τη Βέρεια έπρεπε να μετρήσεις τον γκολ και είναι πρόστιχο αυτό που έγινε. Δεν είναι. Εντάξει. Δεν διαφωνώ. Η διαφορά μας αυτή είναι, εγώ στο λέω. Αυτό το οποίο ισχύει, στο λέω, δεν φοράω οπαδικές παροπίδες. Αντιπαροπίδες. Το δίκαιο θα σου το πω. Αντιπαροπίδες, δεν φοράω παροπίδες. Εντάξει. Τελειώσαμε. Εσύ δεν την παραδέχεσαι το λάθος. Οκ. Okay. Κοίταξε, αυτό το απλά λάθος στην Ελλάδα. Απλά αυτά στην τα λάθη στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι στις επαρχιακές ομάδες και έχεις έχεις απόλυτο. Τώρα μιλάς ωραία. Γλυκέ μου, πάω οξύ, τα βρήκες με τον Κόκκινο. Όταν θα παίξεις με τον Ηρακλή, θα έχεις 70-30 διαιτησία μαζί σου. Το ξέρω, αυτό είναι δεδομένο. Και θα τον πηδήξεις κανονικά, θα τον βρεις έτσι όπως θα τον βρεις, θα του βάλεις 4 γκολ. Γι' αυτό το λέω τον Κόκκινο, εγώ τι θα τραβήξεις. Αυτό το έργο θα το δει μετά. Για πολλά σφυρίγματα θα τα δώσουν. Θα σε πάρει και μπέναλτι μπορεί να πάρεις και αποβολή θα κερδίσεις. Μια χαρά θα είναι. Ό,τι πείτε, ρε παιδιά. Γιατί ο Πάοκ θα αντισταθεί. Να είσαι καλά, φίλε μου. Ο ΠΑΟΚ θα αντισταθμίσει τα εισβάλλοντα του σφυρίγματα πάνω σε σένα. Γι' αυτό δεν αμφιβάλλω. Λέω και για 4. Να πάρουμε ένα τελευταίο. Πάρουμε ένα τελευταίο. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Σημαίνει πρόοδος που διώξανε τον Μπασάρα, τον Κιρτζίκη και θέλω τώρα 50-50 διαιτησία. Ρε Νίκο, εσύ είσαι. Ναι, εγώ. Κλείς τώρα δεν μάγε τη χαλάστρα. Ρε Νίκο, σκιόπιτο. Εσύ είσαι. Μια προσωπικότητα είναι δυνατόν να μιλάς και να έχεις ανοιχτό το ραδιόφωνο. Όχι, πλάκα κάνω, εντάξει. Ξεσούρωτος είσαι μάγια της χαλάστρας. Ναι,
Ναι, ξεσούρωτο, ναι. Γιατί το τελευταίο τρίμηνο το σηκώτη σου πρέπει να γίνει σαν τούμπανο, να πούμε από το ποτό. Σοπαρα μεγάλε. Κατάλαβε. Άλλη φορά όταν. Μεταμόρφωσε το σε κολοκύθια σε πάλι. Ούτω ή άλλω σε κολοκύθια. Άλλη φορά. Κολοκύθια τούμπανο. Άλλη φορά ρε κοπρίτη όταν πίνει. Να παίρνει άλλε εκπομπέ, όχι στη δικιά μου το βράδυ. Να το σαπεί το ξύλο. Εγώ Νίκο, άμα τον έβρισκα, θα τον έκανα μπλε από το ξύλο. Ακού κοπρίτη. Σε είπε κοπρίτη, τώρα θα ερχόμουν εδώ. Ναι. Εγώ δεν πρόκειται να σα μισήσω γιατί. Βρε, ακούσει, λέω εγώ. Παλιοκοπρίτη. Κοπριά, τρει μήνε έπινε τα βράδια. Το σηκώτη σου έγινε σαν το κεφάλι του Βενιζέλου και έβγαινε και έβριζε. Άμα σε βρω μπροστά μου, ξέρει κάτι φάπε που θα σε δώσω. Παλιοκοπρίτη. Απαλιοκοπρίτη, κοπριά. Μετά που θα πάει. Κοπριά. Κλείστονα τον κοπρίτη. Κοπριά. Καλά. Έπειρες τρεις μήνες. Έκλεισες ρε, έκοψες το μάγο της χαλάστρας. Φύγες ρε φέλε, σου ρουκλεμέ και εσύ. Το μάγο της χαλάστρας. Να μας κάνει κανένα βουντού και να τρέχουμε. Τι χειρότερο μπορεί να μας κάνει από ότι είμαστε ρε κόκκινοι. Δηλαδή τι να μας κάνει. Χειρότερο σου. Άντε γεια. Εφέγγουμε.